Ένα χρόνο περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Περιμένουμε μανούρα, περιμένουμε πάθος, περιμένουμε μπάλα, περιμένουμε φάουλ, περιμένουμε κάρτες, περιμένουμε διαμαρτυρίες. Βγήκε η μπάλα πλάγιο, δεν βγήκε. Ένα box-to-box παιχνίδι, ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι κατά κάποιο τρόπο δυναμικός. Παρά τα αυτά, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια φιλικούρα, ήταν μια φερπλεούρα. Και τα μούτρα των παοξίδων κατεβασμένα. Έκανε ένα πλάνο ο κάμεραμαν μπροστά στην κερκίδα της 5, αν δεν κάνω λάθος, ή στην 1. Κάτι μούτρα πολύ κατεβασμένα, θλιμμένα κτλ. Κάποιοι λέγανε θα ήμουν ευχαριστημένος με την ισοπαλία. Θα πούμε πολλά πράγματα για αυτό το match. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για το ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για τον Γκόκε και την επιστροφή του στο Γαριλάου. Για τη μεγάλη ισοπαλία και τις γκολάρες που έπεσαν στα Γιάννενα, το 2-2 του Ηρακλή. Θα μιλήσουμε για την πίπα που έκανε τη Magic Life η Manchester. Πόσοι μου είπαν να σε βρίσω για το Βέλιο, πόσοι μου είπανε, λέω παιδιά, αφήστε την κρίση. Πόσοι μου ζήτησαν να σε βρίσω. Ηρακλήδης. Ναι. Κοίταξε να δει. Τι πήρα. Για δεν το κάνω. Ναι. Προσθέτω με φίλου. Ναι. Θέλω να μου δει για το Βέλιο. Το μαγιά τον είδα σήμερα. Μεγάλο κολοπάζι. Ναι, μεγάλο κολοπάζι ο Βέλιος. Ο Βέλιος πήρε για το κουτί, έτσι. Καθαρά. Για το σπιρτόκουτο. Made in England. Made in England, ναι. Καθαρά στο κουτί. Όπως και το δεύτερο. Ναι. Και για να παίζει φιλιππέρα. Μπορεί να τριπλάρει σε center back. Όχι. Όχι. Μπορεί να βγει σε κόντρα επίθεση στο μεγάλο χώρο. Όχι. Όχι. Μπορεί να βγει πίσω από την άμυνα σε τετράδα να σπάσει το offside. Ναι. Όχι. Παπάρια μπορεί. Λοιπόν, ναι, πάμε στον κόσμο των χορηγιών. Γρήγορα στο handball, εκεί όπου θα ξεκινήσει. Εκεί θα ξεκινήσει, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας. Έτσι. Άλλος διαγωνισμός μπιρίμπας, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ελπίδος 8 στην Πολύχνη. Φανταστικό σπορ καφέ. Όχι μόνο σπορ καφέ. Καθαρά ποτά. Πολύ, πολύ καλή παρουσία. Καταρχήν. Πιπίνια έχει. Πιπίνια έχει. Θες πιπίνια, εσύ, ναι. Έχει και πιπίνια. Άμα έχει όλες τις κοινωνίες. Όλα τα στρώματα, τα κοινωνικά. Όλες τις τάξεις της κοινωνίας εκεί πέρα. Έτσι. Έχει κόσμο καταπληκτικό. Μπορεί να δεις να παίζει η κοπέλα χαρτιά με βιντεά. Βεβαίως. Λοιπόν, έχει ενημέρωση, έχει ψυχαγωγία, έχει κουλτούρα, έχει μόρφωση, ό,τι θέλεις έχεις. Μυθιστοριογράφους, παλαιστές, παοξίδες. Για πολλά. Ό,τι γουστάρεις έχει. Θα πάμε γιατί βασικά τα ποτά του είναι πολύ καθαρά. Συγγνώμη, έχει ας πούμε και σοφιστικέ διανοούμενους και τέτοια. Λοιπόν, έχει άμα είναι να κεράσω, δεν μην έρχεσαι καθόλου. Λοιπόν, να πληρώεις. Κομωτήριο Έφη, λοιπόν, χορηγία του Τζόρνταν. Το κομωτήριο Έφη, ναι. Η κυρία Έφη, χαιρετίσματα καταρχήν. Από πέρσι ήθελε η γυναίκα ας πούμε, να γίνει χορηγός. Κάνει ντεμπούτα μετά το φλόκο του ΠΑΟΚ. Ναι. Καταρχήν να πω ότι ένα καταπληκτικό κομωτήριο με πολύ καλά, όμορφα και απαλά χέρια από όμορφα κορίτσια. Θα και πολύ εξειδικευμένα κορίτσια στον χώρο της αισθητικής. Θα το δεις. Σε δύο χώρους λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, στην οδός Ολύμπου συγκεκριμένα, τους αριθμούς θα τους δείτε σε λίγο. Στον ένα χώρο κούρεμα, χτένισμα, ξέρω εγώ, βάψιμο και τα συναφή, τα πανεφερή που λέμε. Και στον άλλο χώρο μανικιούρ, πεντικιούρ, μασάζ και τα υπόλοιπα της αισθητικής. Καταπληκτική χώρη, θα τα δούμε στην πορεία. Ολύμπου είναι. Ολύμπου. Τα σε νούμερα... ποιο ύψος είναι δηλαδή, πού κοντά. Είναι κάπου στην αρχή, είναι στο 30 τόσο τα νούμερα. Θα τα... Από πού ξεκινάνε τα νούμερα, από την πόλη ή από την Τούμπα. Από το κέντρο πάντα ξεκινάνε τα νούμερα, από το Βαρδάρι. Ναι. Και πηγαίνουν προς τα πάνω. Μάλιστα, τελείωσε. Λοιπόν, ο Κλειδαράς, ο Πετκανίτσας, βάζει και στην εκπομπή μας τη ραδιοφωνική. Στις καθέτσες από τη θάλασσα. Τι? Στις καθέτσες από τη θάλασσα. Καλό αυτό που για να το μάθουμε αυτό. Από το Βαρδάρι ξεκινάει και μεγαλώνει προς τα. Όπως πηγαίνει ο δρόμος, πάντα είναι τα νούμερα, να ξέρεις. Από το κέντρο της πόλης και προς τα εκεί. Προς τα πάνω. Η Αγία Σοφία, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις η Κασάνδρου, έρχεται, δεν πηγαίνει. Κάποτε όμως ήταν διπλός ο δρόμος. Ωραία, η Ολύμπα που ξεκινάει, πες μας από κάτω. Η Ολύμπα ξεκινάει από την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Ωραία, και πηγαίνει. Ωραία. Η Αγία Σοφία από τη θάλασσα ξεκινάει. Από κάτω, ναι. Από κάτω, από κάτω. Αυτό, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κλειδαράς, Πετκανίτσας, ο καλός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει όλη μέρα με τα μάξια ανοίγει, μομπιλάιζερ δίνει κλειδιά, ξεκλειδώνει τις γιαγιάδες, ασανσέρ ανοίγει. Φοβερός. Είναι κατεβαίνοντας την Πότσαρη, συναντάς την τηλεφών. Αριστερά στα 10 μέτρα. Στα 10 μέτρα είναι εκεί. Ο γιατρός ο Πανιώτης πήγες να κάνεις βελονισμό. Όλοι είχα ένα πρόβλημα εγώ υγείας για να σου πω. Με το πόδι είχα ένα ισιαλγία που λέμε πίσω από το ισχύο. Ισιαλγία. Ναι. Τι θα πει ισιαλγία. Το ισχύο. Ισχύει αλγία, ναι. Πονάει δηλαδή. Ναι. Ξάδερφός του. Ναι. Πήγα στο νοσοκομείο, εν πάση περιπτώσει, μου είχαν δώσει κάτι. Σου είπε ο γιατρός να πάει να κάνει. Μου είπε να πάω, είχα σκοπό να πάω το πρωί.
Με πιάνει όλη η νύχτα ένας πόνος, δεν μπορώ να κοιμηθώ και κάπου στις 6.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, με για πόνους, ύπνος. Για πόνους. Για εσάς που θέλετε να χάσετε κιλά και για εσάς που θέλετε να κάνετε δίαιτα και για διακοπή καπνίσματος, θα πάτε στον Πανιώτη. Είναι φανταστικός. Είναι φανταστικός. Εγώ θα πάω να κάνω τον αυγένα μου. Εκεί που είναι λίγο σκληρός εκεί πέρα και τα λοιπά, μου το πατήσει. Δεν τον παίζετε. Γιατί το λέω αυτό? Έλα να κάνω. Εγώ τώρα το πιάσα. Είμαστε όλοι από εδώ, ρε. Αλλιώ, ξέρει τι λέει πάρει μια γιαγιά μου γλυκερία τώρα γι' αυτό. Όλοι αντάμα και ψωριάρι χώρια. Η Πορφύρα. Πάω και εναντίον όλων λοιπόν. Θα πάμε να φάμε εκείνο το τραπέζι. Ότι άλλο πάω, δεν πιστεύω. Κυρία Μέρη, γεια σα. Να πω για την κυρία Μέρη ότι κάνει καταπληκτικές. Καμιά φορά είναι απέναντι για αυτό. Δεξιώσει. Όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, έτσι. Κηδείε, γάμοι, αραβώνε. Έτσι, τι άλλο μένει, βάπτιση. Έχει τύχει να έχει στη μία πλευρά κηδεία και στην άλλη αραβώνα? Όχι, στον άλλο όροφο επάνω. Α, σε άλλο όροφο. Είναι σε άλλο όροφο. Κηδεία κάτω, στον αραβώνα πάνω. Σε πληροφορώ ότι στην κηδεία είχαν πεθάνει στο γέλιο και στον αραβώνα ήταν μουτρωμένοι, να πούμε. Αυτό. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυ και κηδεία χωρίς γέλιο. Καταπληκτικές τιμές και πάρα πολύ καλή ορχήστρα η κυρία Μέρη. Και είναι και κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Οι παουξίδες πηγαίνουν. Ένα μεζελίκι 5-6 ευρώ καθένας και τα λοιπά. Ένα τσιπουράκι πάνε και βλέπουν τη μαγεία του Ολυμπιακού και ξαναπίνουν μετά ένα τσιπουράκι. Ναι. Και μετά ξύπνησες. Εκεί εσύ τι. Ωραίο ο Μπερμπάτοφ. Δεν μου λες. Πολύ ωραίο ο Μπερμπάτοφ. Τα φρύδια του. Τα δεν έπιασε εκείνο. Με δεν την εκείνο. Ίδια. Πια. Τέλος πάντων. Κάτσε ρε. Περίμενε. Πριν πάμε στο Μπερμπάτοφ για τον Τότι, ο οποίος μπήκε. Ο θαλαμοφύλακας σήμερα σου στην εκπομπή. Κάνει αλλαγή. Βγάζει τον Πέλκα, βάζει τον Μπερμπάτοφ. Το λέει ο θαλαμοφύλακας στην ανάπαυλα. Μην τυχόν και το κάνει αυτό, θα είναι ο απόλυτος λαϊκισμός. Ναι. Θα παίξει για τον κόσμο. Με δύο μπροστά, τους δύο πιο αργούς που έχουμε. Αθανασιάδη. Ναι. Έτσι είπε ο θαλαμοφύλακας. Τεράστιο. Γι' αυτό είναι θαλαμοφύλακας. Γι' αυτό είναι θαλαμοφύλακας. Και επίσης, δεν πρόκειται να είναι βρήκε ποτέ. Ο θαλαμοφύλακας ο γάτος, υποκλίνομαι. Γιατί μου στείνει εκπομπές. Ναι. Ποια αλλαγή την φώναζε μία ώρα. Την αλλαγή. Το από το 46. Το Κίτσιου. Βγάζει τον Κίτσιου και βάζει το μάτι εκεί πέρα. Για ποιο λόγο είναι αυτή η αλλαγή. Μπράβο. Και περνά τον το Ζάιρο. Αυτό το, όλη η Τούμπα το φωνάζει αυτό. Για ποιο λόγο είναι. Μπράβο, τότε σου όλη την Τούμπα. Να βάλει το Ζάιρο back half. Από το 45 το λέει. Τα παίζει όλα. Από το 45. Άκουρα, πείτε ένα ευχαριστώ τον Ολυμπιακό. Πού? Πού? Με Ροντρίγκες, Ζάιρο και δύο καντρόνια στη μεγάλη περιοχή, χωρίς συμμετοχή, δεν σου κάνει κόντρα επιθέσεις και μένει στο 0-2. Δηλαδή, πες δημόσια ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό. Που σου έκανε fair play. Λοιπόν, να πω ευχαριστώ συγχαρητήρια τον Ολυμπιακό, να πω τον Γιάχο, να πω τον κόσμο. Ο Γιάχος. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Ρομπέρτο. Ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Ο Ρομπέρτο είναι κακός σήμερα. Σήμερα, παιδιά. Είναι ασταθής κακός σήμερα. Αύριο θα δείτε ποιος ήταν ο κορυφαίος του αγώνα σήμερα. Ο Ρομπέρτο έχει κάνει. Και θεωρώ εγώ ότι σήμερα. Σήμερα ίσως βγήκε πρώτη φορά στην Τούμπα κορυφαίος του αγώνα αντίπαλος παίκτης. Θα το δείτε αυτό αύριο. Για να δείτε ότι μιλάμε για μπάλα τώρα. Έχασες μόνο 2-0. Ναι. Και το έκανε τρεις αποκρούσεις φανταστικές ο Ρομπέρτο, κράτησε μετά τον Ολυμπιακό. Μετά κάνει δύο στο τέλος. Στη φιλεσπλαχνία του Ολυμπιακού. Ο λοιπόν, κορυφαίος του αγώνα λέγεται Ρομπέρτο. Πετ Μεζάς, Τότης. Οι καλύτερες μας το Ράντζες στη Θεσσαλονίκη. Στο θέμα αυτοκίνητο, στο θέμα μηχανή, στο θέμα λάστιχο, στο θέμα αμορτισέρ, σ' ό,τι γουστάρεις. Συνεργασία με κοντινούς. Πώς του φάνε αρτζίδες, καταπληκτική. Πολύ καλές τιμές, πάρα πολύ καλές τιμές και τιμιότητα. Δηλαδή, μπορεί να πάει μια άσχετη γυναίκα σε ένα άλλο, ας πούμε, δεν λέμε, ναι, και να πει: α, κυρία μου, φάγατε το συμπλέκτη σας. Πήγε μια και λέει: μου ζητά 400 ευρώ συμπλέκτη. Μπαμπαμπ, βιδώνει, ξεβιδώνει ένα κολπάκι κάτω στο συμπλέκτη. Είχε μπλοκάρει και τα λοιπά. Πήγε άλλες 25.000 χιλιόμετρα ο συμπλέκτης της κυρίας. Μιλάμε δηλαδή και για τιμιότητα. Πάμε να τους ακούσουμε, πάμε να τους δούμε. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στο μενού. Ο Τζόρνταν του έδωσε το δικαίωμα Ολυμπιακός να λέει ότι ο Ρομπέρτο είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Θα το δείτε αύριο αυτό για να δείτε. Για κάτι μάγκες οι οποίοι λέγανε για τα πλευρά του Ολυμπιακού πώς θα περάσουν, τα είδανε. Ναι, Αλέξανδρο. Και όταν ο Κωνσταντινίδης έμεινε κάτω στο έδαφος και ο ΠΑΟΚ έπαιζε την μπάλα από αριστερά και δεν έκανε να βγάλει την μπάλα πλάγιο out μπάλα έξω, για να κάνει τον παίκτη. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και παίρνει οργανωμένη επίθεση. Εκεί ήθελα να δω στο βίντεο, εκεί εσείς που λέτε ότι θα κλείσει ο Τζαβέλας, θα έρθει ο Μακ, ξέρω και τις μπαλακίες που λέγατε, που ήρθε ο Μακ, που ήρθε ο Ροντρίγκες,
Πού ήρθε ο Τζαβέλας και πού ήταν ο Ντουρμάς. Καλά, θα τα πούμε. Βοηδομούσκαρα. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, πάμε. Ποτερορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζεκε, είμαι ανατολική τράξη 75, κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-0-85-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα.
Ουζερή, ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα. Στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξε. Πάμε. Καμπανιακάρα, ένα-ένα στον Ελλήνα. Ένα-ένα στον Ελλήνα. Έλα, πέρνα, πέρνα. Μέσα από εδώ, μπροστά, από μπροστά πέρνα. Από μπροστά πέρνα, ρε. Έλα, ρε. Από μπροστά. Χειροκρότημα, έλα. Κόρη του Μαγιού. Κυρά του φεγγαριού. Τι θα γίνουμε, εκπομπή για να γίνουμε, μου πίσω να περάσουμε. Όχι, ρε, όχι, πέρα. Σωστό, σε βλέπω πολύ. Γιατί παραπονιούνται ότι δεν το παίζουν τον Τζόρταν. Ωραίο τζιν. Κοίτα, μην τα ρίξει. Κάνει πάντα πολύ ωραίο ντύσιμο, ρε φίλε. Πάχει είναι λίγο. Πήρε ρε κιλά, κάνει πολύ ωραίο ντύσιμο. Απλά φοράει την μπλούζα. Μα ο άνθρωπο τώρα πηγαίνει από γρήγορα. Ωραίο ντύσιμο. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Έλεγα να κάνει διάλειμμα. Καταρχήν ραφ λόρεν, καταρχήν καλησπέρα. Ναι. Μα ο άνθρωπο. Ναι. Η πρώτη εικόνα είναι το ντύσιμό του. Ναι. Δεν γνωρίζεις κάποιον. Σωστό. Και το κοιτάς από τα 15 μέτρα. Σωστό, σωστό. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς ποιο είναι. Έχω ερωτευτεί κοπέλα στο πρώτο δευτερόλεπτο από τον ντύσιμό της. Βέβαια. Δηλαδή και, ο Τζόρνταν με τον ντύσιμό. Και μετά, μα, δεν είναι. Η μεγαλύτερη απαταιώνες. Καλός είναι για την ηλικία του, είναι καλός. Η καλύτερη και μεγαλύτερη απαταιώνες. Δεν είπα ότι όσοι δίνονται καλά είναι απαταιώνες. Α, γιατί έτσι, καλά, τώρα το μάζεψα. Η μεγαλύτερη, όχι το μάζεψα, δεν το κατάλαβες. Η μεγαλύτερη απαταιώνες είναι ντυμένη καλά. Και εσύ καλά είσαι ντυμένος. Για τα χρόνια σου καλά είστε. Ναι, αλλά δεν είμαι απαταιώνας. Εντάξει, είσαι εξαίρεση. Γιατί παρεξηγήθηκες. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, Μάρη, ναι, δεν μετράει φάτσα στον άντρα. Δεν μετράει. Βέβαια. Oh. Άντρας, στυλ. Τι λέει, ναι, κάτω σαν δεν έχεις το στυλ. Ναι. Είσαι τελειωμένος. Έτσι. Δεν πάει να είσαι ο πιο άσχημος, ο πιο... Πήρε μια έτοιμη ομάδα και μετά άντρας πήγε σε μια άλλη στυλ, έτοιμη ομάδα. Να έχεις τι. Άντρας χωρίς στυλ. Δεν υπάρχει. Δεν πάει πουθενά. Ναι. Το στυλ είναι τα πάντα στον άντρα. Η ομορφιά είναι για τις γυναίκες. Έχει στυλ, ξέρει αυτός. Έχει και στυλ. Και στυλ έχει. Μ' αρέσει. Καλώς είναι. Λούκα στυλ. Καλώς. Να φορτώσουμε μια καραβιά πεπόνια, να τα πάμε από εδώ μέχρι Καρδίτσα να πούμε, να μην αφήσουμε και τα απόγευμα πεπόνια. Τα πουλήσω όλα. Έχει το στυλ. Βάλουμε ένα αμάξι ρίζια, τα πάμε στη Φιλιππούπουλα, τα κάνει λεπτά. Εσύ δεν είσαι ήδημον... Ναι. Κάθε άνθρωπος είναι για ό,τι είναι γεννημένος. Εσύ είσαι για τα ρίζια. Τώρα που σε είδα, ποιος έκανε τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό φέτος? Μεγάλος. Ποιος, Γιωργάτος. Ναι. Μοιάζεται λίγο. Ναι. Μοιάζεται λίγο. Ναι, τι θα κάνει. Μοιάζεται. Σαν να βλέπω Γιωργάτου σε πιο φουσκωτό. Έως πολύ. Ναι, ο Ράπεδο για λίγο πιο φουσκωτός. Ναι, ναι. Καλές μεταγραφές. Χίλια μπράβο το παιδί. Τον Πάουκ τον είδες. Τον Πάουκ ήταν... Fair play. Να μιλήσω, ρε. Όχι. Ναι, ναι, να μιλήσω για την κρύα βρύση αργότερα. Ναι. Όπως για τον έβλεπα... Για τον Πάουκ άλλοι πρέπει να μιλήσουν πρώτα. Όπως έβλεπα στον Καμπανιακό. Πήρε στο παλέτο. Προπόνηση και έπεισε το ανδρικό με το παιδικό καμιά φορά. Ναι. Καμιά Παρασκευή για το χαλάρωμα του παιδικού. Χαρά η Αριάννη τώρα εδώ, ναι, παράδειγμα. Ναι. Αυτό είδα εγώ σήμερα. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση, φάτσα Αριανού. Όχι, δε, λέει, ναι, αυτό που είδε. Ναι. Λέει αυτό που είδε. Αυτό είδα. Ναι. Τώρα, αν τόσο πολύ, ναι, τα βρήκαν τα πρόεδρα και πάει ο Πάου για δεύτερο. Γιατί και η διαιτησία καλή. Καλή ήταν για τον Πάου. Πολύ καλή ήταν, βέβαια. Και αυτά. Το μόνο που δεν πρέπει να πάρει μπάλα είναι ο Μπερμπάτοφ. Τον καημένο, ναι, έτσι, ναι, ναι. Αλλά δεν ξενέρωμα που τρώει ο παίχτης. Πού ήρθε. Τέλος πάντων, τρώει, δεν τρώει. Ναι. Πρέπει ο Μπερμπάτοφ να το βγάλει ΠΑΟΚ, ναι, και να το βγάλει δεύτερο. Πεκτούρα, Βαγγέλης. Δεν το πήγε ο Μπερμπάτοφ. Ναι. Δεν το πήγε ο Μπερμπάτοφ τον ΠΑΟΚ δεύτερο και άνετα. Έτσι. Δεν έχει κάνει τίποτα. Τελειώσαμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Δώστε χέρια, δεν ξέρω τι λέει ο.
Είναι ποδοσφαιρική απάτη μέχρι στιγμής. Μ' αρέσει εμένα ο Μένιος. Είναι μια ποδοσφαιρική απάτη μέχρι στιγμής. Μίλησε για τον Πάο. Καταρχήν δεν μπορεί με στην Τούμπα να πούσει να βάβει τα φρύδια του. Σαν τον Κίμωνα τον Κουλούρη και να παίζει μέσα με βαμμένο φρύδι. Ποδοσφαιριστής του Πάο. Με βαμμένο φρύδι ρε πούς. Όχι μίλα και εσύ. Εγώ θα πω μίλα και εσύ. Γιατί παίζει η ομάδα μου με την άλλη μεγάλη ομάδα, τον Ολυμπιακό. Τι μάγκια σε πουλά. Κάτσε να μας τα πει. Κάτσε να μας τα πει. Εγώ, σαν κλασικός Αριανός. Άσε σας. Μίλα ρε τώρα. Μας σας ζαλίσαμε κιόλας. Μίλες εδώ μας σας ζαλίσαμε κιόλας. Είπε έπαιξε Καπανιακός με τη δεύτερη ομάδα και πήγε ήδη. Δεν περίμενα να πει κάτι καλύτερο. Εσύ τι είδες. Αυτά περίμενα να πω. Εσύ τι είδες. Εγώ είδα λοιπόν ότι τον Ολυμπιακό τον είδα πιο φρέσκο. Αφρέσκος ήταν. Δύο μέρες πιο νωρίς. Ακουρασμένος. Ξεκουράστηκε από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άσε με να μιλήσω. Στο 20 λεπτό. Άσε με να μιλήσω τώρα. Όταν έβγαλε τα δύο γκολ. Άσε με πιο φρέσκος. Φρέσκος. Μπορεί να πάει τελικό. Λοιπόν. Ναι. Μπορεί να πάει τελικό. Φαίνεται όποιος έχει παίξει μπάλα, κανένας από εσάς δεν έπαιξε μπάλα. Αυτός δεν έχει παίξει μπάλα. Ο Ασλαμάς δεν έπαιξε. Δεν ξέρω τον παλικάρι από εκεί αν έχει παίξει μπάλα. Δήμο, έχει παίξει μπάλα. Αν έπαιξε μπάλα ο Δήμος. Να μιλήσω όμως καταρχήν. Να μιλήσει, μην το αν έπαιξε μπάλα, θα συμφωνήσει αυτό που λέω. Είσαι στεναχωρεμένος. Φαίνεται λοιπόν. Φυσικά είμαι στεναχωρεμένος. Σήμερα μιλάμε δηλαδή όσοι έχουν παίξει μπάλα. Όχι, όσοι. Εγώ πάω να φύγω. Εσύ, ελληνικά μιλά. Όσοι έχουν παίξει μπάλα, κατάλαβαν σήμερα ότι ο Ολυμπιακός ήταν πιο φρέσκια ομάδα. Αυτό λέω. Καλά, εγώ το κατάλαβα. Αυτό το κατάλαβα τώρα. Πάρε κάτω, δεύτερον. Λοιπόν, φάνηκε λοιπόν. Και ο Τζιόλης ο χειρότερος του γηπέδου. Δεν ξέρω τι που ήταν. Πιο μεγάλο ρόλο να μιλήσει, ρε παιδιά. Μύρε, παιδιά, άφησε. Πες το κάτω. Τι θέλει ένα περίπτερο τσιγάρα δεν ήταν. Λέγε ρε, μίλα ρε. Πάνε πάρε ρε φίλε, να μιλήσω εγώ τώρα. Μίλα αυτό. Κάνεις σαν πασοξής. Μίλα. Κάνεις την ερώτηση και από πάνω δεν αφήσεις να απαντήσω. Σαν πασοξής λέει κάτι. Ο μόνος τους είναι μίλα με εγώνα, μίλα. Ρε να βάλε διάφορα. Ακούστε να δείτε. Κάτσε να δούμε. Εγώ είδα λοιπόν, ήμουνα στο γήπεδο και επειδή από το γήπεδο έχεις πιο καλή εικόνα σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Τι είδες. Δεν βλέπεις όπως βλέπεις το παιχνίδι από την τηλεόραση όπου εστιάζεται η κάμερα. Καλά, καλά, ναι. Βλέπω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός όντως ήταν πιο φρέσκια ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Φάνηκε λοιπόν οι δύο μέρες παραπάνω ξεκούρασης που είχε. Δεν τους είπε για ποιότητα. Να μιλήσω εγώ. Ναι, εντάξει, δεν φαίνεται όταν έχει ξεκούραση μια ομάδα βγάζει και την ποιότητά της. Ας μην κουραστούμε την Πέμπτη. Δεν ξέρω ρε. Εγώ μιλάω τώρα αυτά που είδαν τα μάτια μου τώρα. Τι είπε ο Τούτορ και τι είπε ο Μένιος δεν με νοιάζει να πούμε. Λοιπόν, από εκεί και μετά όταν μια ομάδα κάνει μια. Κάνουμε κουβέντα τώρα. Να φύγω. Μη, ήρθα λίγο ρεμπέρα. Λοιπόν, όταν μια ομάδα κάνει κάποιες ευκαιρίες και δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει, είναι άξιος της μοίρας του. Είσαι άτυχος. Είμαι άτυχος και άξιος της μοίρας μου. Όταν ο Ολυμπιακός ή άλλη ομάδα κάνει κάποιες κάνα δύο ευκαιρίες και τις αξιοποιεί, είναι μεγάλη ομάδα οπωσδήποτε και είχε τυχερός. Από εκεί και μετά. Σε όσους γάβρους μας λέει. Σε όσους συγχαρητήρια θέλω να δώσω στο Ρομπέρτο. Ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Μπορεί να βγήκε και MVP, δεν ξέρω αν δεν βγήκε θα βγει, είμαι σίγουρος. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι ίσως η πρώτη φορά ναι. που θα γίνει αντίπαλος παίκτης μέσα στην Τούμπα MVP. 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 Λοιπόν, ναι. από εκεί και μετά ναι. θέλω να πω ότι ναι. ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Ναι. Φάνηκε η υπερπροσπάθεια που έκανε με την Dortmund. Ναι. Όσον αφορά για τον τερματοφύλακα, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Θεωρώ ότι ακόμα δεν προσανατολίστηκε. Είναι το ψυχολογικό που λέω εγώ. Το στηρίζω. Λοιπόν, θεωρώ ότι θέλει στήριξη αυτός ο τερματοφύλακας. Το στηρίζω. Μέχρι πότε, τουλάχιστον κανένα δύο μήνες ακόμα, να κάνει παιχνίδια στα πόδια του. Να μπορεί να συνοηθεί και με την άμυνά του. Δηλαδή, συνοηθεί. Λοιπόν, από εκεί και μετά, στην αλλαγή. Να το σχολιάσει ο Τζόρνταν. Ποιο ήταν. Το μάτς με την ΑΕΚ κέρδισε με πέναλτι. Στον ατρόμητρο, στο 90 λεπτά. Με την Dortmund, κοίταξε. Η Ρέντα τέλειωσε. Ναι. Πρόσεξε να δει. Στο μάτς με την ΑΕΚ φάνηκε η ποιότητα μέσα. Η μεγάλη διαφορά ποιότητα φάνηκε ναι. με την ΑΕΚ. Άλλο παράξενο. Σε καμία σήμερα περίπτωση. Α, πάω με ΑΕΚ η διαφορά ποιότητα είναι μεγάλη. Σήμερα δεν είναι μεγάλη. Σήμερα δεν έχει διαφορά. Λοιπόν, βαθμολογία έλα δεν είναι. Φάνηκε λοιπόν με την ΑΕΚ, ναι. ακόμα και στο 0-1, κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να μην κερδίσει την ΑΕΚ. Με τον ατρόμητο στο μισό γήπεδο τον έπεσε τώρα. Το πέναλτι δεν το έδωσε στην ΑΕΚ όμως. Το 1-1 η ποιότητα. Και δύο αποβολές δεν έδωσε στο Ιωσήφ. Δεν τις είδα εγώ. Δεν σήμερα είναι. Ο Φαρούκας το. Τον Μπέλγα όταν τον καθάρισε και τον Ολυμπιακού. Υπέρ του Ολυμπιακού πέρα. Και κάρτα κόκκινη και τέτοια. Και τον Ζαβέλαλε, το παπατέτα πόδι εκείνο. Καλά, εγώ δεν περιμένω να ακούσω κάτι από εσένα, Μαρία. Εγώ όχι, ήταν, λέω ήταν τίποτα, τα μάτια μου. Όχι, μεταφέρω τίποτα ο κύριος Βαρούχας. Δεν με νοιάζει ούτε ο Βαρούχας. Ναι, μεταφέρω τίποτα ο κύριος. Αυτό το έργο που παίχτηκε σήμερα στην Τούμπα. Στην Τούμπα μέσα. Τι ήταν. Το έχω δει εγώ, ξέρεις πώς επαναλήψει εγώ δει τέτοιο έργο. Τι έγινε τώρα. Να με λένε το μαύρο άσπρο αυτή. Τι να με πούνε τώρα. Πιάνει την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού αγκαλιά και δεν τη δίνει και δεν είναι κάρτα. Να το πάμε στη διαιτησία αφού το πας εκεί πέρα τώρα. Λέω τύπο. Λέω τύπο. Ο Τουρνάς έπρεπε να φάει δύο κάρτες ακόμα.
Ρωτάω εγώ τώρα. Ήταν προκλητικός. Κατάλαβα. Δεν το πάω όμως στη διαιτησία. Κακώς τους κάνετε fair play. Δεν το πάω στη διαιτησία. Κακώς τους κάνετε fair play αυτούς. Αυτό το έργο το ξέρουμε. Είναι απίστευτο. Δεν είναι έχω απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο. Φυσικά είναι απίστευτο. Φυσικά είναι απίστευτο. Εγώ δεν μίλησα. Εσύ μίλησες για διαιτησία. Είπε, λες, πώς τον είπες. Ναι. Είσαι άτυχο λοιπόν. Κακότυχο. Σε κυνήγησε διαιτησία. Κέρδισε δίκαιο. Όχι, δεν τα λέτε. Εσεί τα λέτε αυτά. Το... Κέρδισε δίκαιο. Όχι, ήταν πιο φρέσκια ομάδα. Ήταν για ένα καταπληκτικό Ρομπέρτο που για μένα ήταν ο κορυφαίο του γηπέδου και κέρδισε δίκαιο. Εμεί δεν ευχαριστώ το είπα. Δηλαδή ρε Τούχελ, επειδή μα βλέπουν στη Γερμανία και μα βλέπει ο προπονητή τη Ντόρτμουντ από ό,τι μου είπανε. Ο Τόμα Τούχελ. Δηλαδή, αν έφερε στου πέντε αυτού στην Τούμπα, πόσα θα έτρωγε σήμερα, 13! Το είχε καλαμπούρι το είδε. Ναι, αλλά του δίνει ένα πέναλτι που δεν πάει, δεν τρέπεται να λέει. Προπόνηση. Ναι. 0-2 στο 25, σε προπόνηση. Ναι. Έχει κάνει φάση. Χρήστα και όσοι καλησπέρα. Όχι. 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 Αν μαρσάριζε ο Ολυμπιακός μέχρι του 45. 4. Πήγαινε. Ου. Πήγαινε. Και στο δεύτερο πήγαινε. Στο δεύτερο ημίχρονο που ίδρωσε ο Πάο και κυτρίνησε πάνω του. Βγήκε με αξιώσει ο Ολυμπιακό 4-5 φορέ και πετούσε την μπάλα δεξιά και αριστερά. Άστα, δεν τον ενδιαφέρει. Τα γελάει ο κόσμο τώρα. Στο μάτι τι είδε εσύ. Γελάει με αυτά ο κόσμο. Fair play. Fair play. Όχι, γιατί αυτό το είδε από το γήπεδο. Αλέξανδρε, τι έστειλε τώρα. Ο προπονητή του Ολυμπιακού, ρε. Ήδη ο Μερκούρη Καραλιόπουλο. Το θυμάσαι, ο Μάρκο Σίλμα. Είναι δυνατόν τώρα να έχει ομάδα 10 κόρνερ 9 πόσο είχε ο Πάουκ και ένα Ολυμπιακό και να μου μιλάτε εσεί ποιο Πάουκ μου να μου λέτε. Όταν δεν μπορεί να αξιοποιήσει. Διπλοευκαιρία χάνει εκεί πέρα στον λοιπόν, πολύ συχνά το υπόλοιπο. Λοιπόν. Καλά, θέλω να μου κρίνεις τον Ροντρίγκες, τον Κωνσταντίνο. Όσον αφορά, θα σου ναι, πω. Τον Μπερμπάντοφ, τον Κλάους και τον Μπέλκα. Δεν θέλω τίποτα να μου πεις. Θα μιλήσω για τον Τσιόλ εγώ. Ναι. Σας έχει βάλει πες μου, γυαλιά ο Τσιόλ. Πες μου, πες μου. Χάνω 2-0. Ναι. Χάνω 2-0. Και παίζω την υπερπατρίδα αγώνα. Σέντερ φορ Κλάους, σέντερ φορ Μπερμπάντοφ. Το Κλάους το ξεκίνησε γιατί. Ναι, ναι, ναι. Χάνω 2-0. Περίμενε. Τι λαϊκισμός ρε Μάρε τώρα, μας τρελάνεις τώρα. Έχει παράδοση με τον Ολυμπιακό Κλάους. Ρωτάω. Ο Κλάους και ο Μπερμπάντοφ μπορούν να βγουν 10 μέτρα από την περιοχή, να πάρουν την μπάλα, τη μοιράσουν. Αυτό. Να τριπλάρουν, να μπουνε. Λοιπόν, έβαλε. Άρα του λέει. Βγες Ροντρίγκες μαλάκα από την πλευρά όλοι. Και εσύ Μακ. Και φορτώστε. Και έχεις ένα Ολυμπιακό. Κερδίζει την μπάλα και κάθεται και κάνει jogging. Αλλά πρέπει να σου βάλει 5 για να έρθει εδώ να δει την αλήθεια. Καταρχήν, βγαίνει ο προπονητής του ΠΑΟ και μιλάει, αφήνει αιχμές για ποιότητα, διαφορά ποιότητας των ομάδων. Και εσύ λες τώρα. Τον περνάει ο Τουρμάς του Κωνσταντινίδη, σαν σταματημένο από τα αριστερά. Αυτός δεν έχει μεσάνυχτα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Στα ίσια, το φεύγει 2,5 μέτρα μπροστά. Εσά να τρέχω εγώ 145 κιλά με ένα 18χρονο. Για τέτοια διαφορά. Κορμιά, ο Γιωργάτος, το ξαναλέω. Ψηλούς, πνευμόνια. Για την Ελλάδα, τελείωσε ο πρώτος. Πάμε για το δεύτερο να δούμε τι γίνεται. Ναι. Τελείωσε ο πρώτος. Τα πήγε ξαλά. Ψηλά κορμιά, μετά από πολλά χρόνια. Και πνευμόνια. Εγώ βλέπω ο ΠΑΟΚ είναι πιο γρήγορη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Ο ΠΑΟΚ παίρνει. Μπροστά έβγαινε ο Ροντρίγκες. Ο ΠΑΟΚ από πίσω τον έβγαζε την παλιά, ξέρω εγώ, το δεκάρι παράδειγμα. Και πίσω ήταν 2 μέτρα ο Ροντρίγκες. Κρίνε και, μου! Και στο ρίσκο σου ναι. Έβαλε 2 γκολ. Ναι. Στο ρίσκο σου. Ναι. Κρίνε μου τον ΠΑΟΚ. Στο ρίσκο έβαλε. Στο ρίσκο μου. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Το ρίσκο ήταν που έκανε την αλλαγή, έβγαλε τον Κίτσιο και έριξε μέσα τον Ζαΐρο. Αυτό ήταν το ρίσκο. Αυτό ήταν το ρίσκο. Βεβαίως. Δηλαδή ότι παίζει με Μακ Δεκάρι. Έπαιξε όλα για όλα. Με Μακ Δεκάρι και 2 φορ σε 3-5-2. Δεν αλλάζει το σύστημα. Μα είτε 3 φάσεις είτε πρέπει να το γυρίσει το παιχνίδι, φίλε. Πρέπει να κάνεις προσπάθεια εκεί πέρα. Έχει ποιότητα μπροστά. Τι είδες και πάμε στους άλλους δύο. Λέγε. Εγώ πρώτος. Βεβαίως. Δεν είναι ένα μάτς το οποίο πραγματικά δεν μπορείς να πεις τίποτα. Η διαφορά είναι μεγάλη. Φαίνεται. Είχα πει, αν θυμάσαι καλά, για την Παρασκευή ότι αν φάει ο Πάοκ το τυρί της κατοχής μπορεί να χάσει και 0-3. Ωραία ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Το είχα πει. Παίζει κατοχή ο Πάοκ, ανεβαίνουν τα μπακ ψηλά. Και πολύ ωραία το λέει ο Γιώργος. Χάνει την μπάλα ο Κωνσταντινίδης νεκρός. Και βάζει ο Ντουρμάς και μπαίνει. Και ο Τζαβέλας με τον Ροντρίγκες είναι αραχτή κατά το κέντρο και πέφτει ο Κώστα αριστερό στόπερ και τρώει την τρίπλα. Και λέει: το μαλάκα λέει τι τρίπλα λέει. Τρώει. Ο Τζαβέλας που είναι κύριε και ο Ροντρίγκες. 3-5-2. 3-5-2. Προχθές με την Ντόρτμουντ πίσω ήταν καλός. Ναι. Προχθές με την Ντόρτμουντ πίσω ήταν καλός. Το ίδιο πράγμα έπρεπε να παίξει πίσω. Έπαιξε 5-3-2. Το γύρισε 5. 5 στην ευθεία ήταν. 5-3-2. Τσιμέντο.
Δεν έβγαλε Ντόρτμουντ σέντρες, δεν έβγαλε Ντόρτμουντ. Άρα αυτό που λέει ο Γιώργος, ναι, για να το αναλύσουμε, ναι, πήρε, ναι, πήρε το τυράκι, ναι, της κατοχής. Άντε! Ήταν ο Ολυμπιακός, τον βγήκε η πρώτη φάση, έκανε τον γκολ. Τον βγήκε η πρώτη φάση, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, είχε και τις ευκαιρίες. Ποιες ευκαιρίες είχε, ρε? Είχε και τις ευκαιρίες, ρε φίλε, φυσικά. Περισσότερες ευκαιρίες, είχε διπλάσεις ευκαιρίες. Ποια ευκαιρία είχε? Είχε στο 45 μία ευκαιρία, καλή. Ναι, αλλά και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο είχε μια διπλή ευκαιρία με τον Τσιόλε και με τον Μάκη, πώς ήτανε. Ω, ίσως να μου άρχισε, ναι, να βάλουμε ένα. Έκανε την διπλή προσπάθεια ο Ρομπέρτο εκεί πέρα αμέσως μετέπειτα. Είχε τα, ναι, μην ξεχνάς, τα συνεχόμενα κόρνερ. Ο Ολυμπιακός 45 λεπτά δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Για μένα και ευκαιρία σου, η ευκαιρία σου. Μου έφερε και Σβάινστάγκερ. Αφού άλλος δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Και όμως το πρώτο ημίχρονο την είχε την υπεροχή Ολυμπιακός. Η γερμανική απάτη. Συνέχισε, Γιώργο. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο δεν θεωρώ ότι μπορεί να κρυθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί απλά ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Έπαιξε υπερβολικά συντηρητικά. Σου λέει και κόσμο μέσα στο κήπεδο, μη βάλω και κανένα 0-3 για ομάδα που έχει ποιότητα. Βγήκε στην κόντρα δύο φορές και με τρεις μέσα στη μεγάλη περιοχή όταν βγήκε στην κόντρα, ο άλλος σου τα έριξε από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα ξέρεις τι φοβάμαι. Γιώργο, συγγνώμη, δευτερόλεπτο λίγο. Ναι. Μια ομάδα που έχει ποιότητα, που μου την πενέπεται και είναι Ολυμπιακός και όντως έχει ποιότητα, αλλά δεν φοβάται το παιχνίδι. Δεν πέφτουν οι παίκτες τους κάτω και κάνουν καθυστερήσεις λόγω τραυματισμών. Το πάντο ξέρεις. Συνέχισε, Γιώργο, συνέχισε. Τι λέω, αυτά που ήταν τα μάτια μου, λέω. Λοιπόν, τον Μπερμπάτοφ το είδε στο μόνο. Εγώ είδα τον Τουρμάζ, ήταν ένα τέταρτο μέσα στο αυτό, δεν σηκωνότανε. Το Φρίδι το είδε. Και μόλις τον βγάλαν έξω, γίνε καλά, μπήκε μέσα. Λες, στο κομμωτήριο έφυγε, του φτιάξαν το Φρίδι. Συνέχισε, Γιώργο. Με βαμμένο Φρίδι ήρθε να παίξει. Με Άρσεναλ καλό, ήταν Ολυμπιακός. Τώρα ξέρεις τι φοβάμαι, Μάρη. Για πες. Θα την πληρώσει ο Ηρακλής. Όχι, το εννοείται. Διακοπή, εννοείται. Με πάω ξύδες. Το μάτς το είδα σήμερα γύρω-γύρω με όλοι πάω ξύδες. Όλοι. Διότι αν τον πάρει και ο Ηρακλής, διαλύεται. Όλοι αυτό λέγανε. Τώρα το μάτς με τον Ηρακλή τον πάω και γίνει σε λουκούμι. Ξεκούραση. Θα μπείτε μέσα. Λέγε. Ναι. Λοιπόν. Αυτό είναι ένα μάτς το οποίο δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Βασικά δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το οποίο επικράτησε καθαρά ο Ολυμπιακός. Είναι ένα από τα διπλά του Ολυμπιακού που ο ΠΑΟΚ ξέρει. Εμείς δεν είπαμε δεν θα θέλει να καθαρά. Δεν σωστά είπε, δίκαια ήταν. Ναι, δεν θα θέλει να θυμάται. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή σαν κάτι άλλο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που δεν δίναν τα πέναλτι το ένα το άλλο. Είναι ένα μάτς το οποίο. Το χειρότερο, ρε εσύ, Γιώργο, είναι ότι σήμερα δεν μπορούν να βγουν να κράσουν για τη διαιτησία. Διαιτησία. Ναι. Ναι, αυτό είναι. ΠΑΟΚ έπαιξε διαιτησία. Τα σπόρια τα πήρε ο Ολυμπιακός τώρα. Αφήστε τώρα. Καθίστε καλά τώρα. Ο ΠΑΟΚ τα πήρε τα σποράκια. 50-50. Μια χαρά. Και σήμερα. Πρώτα απ' όλα μας έβγαλε δύο offside τα οποία δεν είναι να πούμε. Σήμερα η διαιτησία έδειξε και κάτι άλλο. Δεν πήρατε καμπάρι. Λέει αυτός ο κομπλεξικός ο Μαρινάκης, το λέγαμε από πέρσι, βρε μαλάκα. Δεν έχεις ανάγκη τη διαιτησία για να φύγεις 10 πόντους πάνω. Δεν έχεις ανάγκη, το είδες σήμερα. Το είδες. Τι. Δεν έχεις ανάγκη τη διαιτησία. Κομπλεξικέ Μαρινάκη, πέρσι και πρόπερσι, να αιματοκυλείς ένα πρωτάθλημα και να κάνεις ρόμπα ένα Ολυμπιακό που εσύ έφτιαξες. Τόσο χέστης να είσαι, Μαρινάκη. Φέτος λοιπόν δεν έχει τη διαιτησία μέχρι στιγμής. Τώρα αν έρθει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός κοντά στους 4-5 πόντους, δεν ξέρω τι θα δούμε. Πάντως, σήμερα στην Τούμπα αυτό που είδα και γενικότερα τη διαιτησία, αν εξαιρέσω με το Λεβαδιακό τα τρία τα offside, τα σταματήσανε. Στα άλλα δεν χρειάζεται, ανοίγουν μόνοι τους. Ανοίγουν μόνοι τους, σωστό, λέγε. Αυτά, από εκεί και πέρα τώρα είπαμε. Μην ξεχνάμε ότι και στο φινάλε, εντάξει. Με εξαίρεση ότι εμείς από οξύδες είμαστε δυσαρεστημένοι, επειδή χάσαμε τον Ολυμπιακό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Διότι η ίδια η διοίκηση που δίνει τα λεφτά, στη συνέντευξη τύπου του τεχνικού διευθυντή, οριοθέτησε ποιος είναι ο στόχος. Η τριάδα. Φυσικά. Άρα λοιπόν η ομάδα εξακολουθεί να είναι μέσα στο στόχο. Τέταρτη. Δεν πειράζει, αν βρει πλέον πέμπτος, πάλι θα παίξεις για να βγεις. Διάλειμμα. Δε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια.
Hardball καφέ στην Πολύχνη στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-0-85-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους.
Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξε. Λέγε τι. Λοιπόν, καταρχήν, τι θες, πες. Να ξεκινήσουμε να δώσω χαιρετίσματα στην Πέλα, στη Νέα Πέλα, στα παιδιά εκεί που μας βλέπουν και μας ακούν. Ποια είναι η Πέλα. Η Πέλα είναι το μεγάλο. Α, Πέλα. Μεγάλο Αλεξάνδρο, ρε φίλε. Η Πέλα. Θα έδινε τώρα στο Τορόντο. Και του Χριστιανά. Θα στείλει χαιρετίσματα. Τα έχω στείλει και στο Παρίσι και στο Τορόντο. Έχω στείλει πάνω. Αυτή, σήμερα θέλω να στείλω στην Πέλα, στη Νέα Πέλα. Όχι Μπέλα, ρε. Στην Πέλα ήταν Νέα Ρουτζάκη. Τα τυροκομεία μας. Χαιρετίσματα, τα παιδιά. Στην παραλίμνη μας ακούνε, είναι κροατές μας. Εντάξει, ωραία. Και επίσης, τα χαιρετίσματα και τα περαστικά μου στο Μάκη, στο φίλο μου το Μάκη, στην Κατερίνη, στον πεζόδρομο, στο Τσιμπουράδικο, που τώρα θα κατέβει ένα πρόβλημα υγείας, θα το ξεπεράσει, Μάκη, εμείς αναγωγείς, δεν είναι τίποτα αυτό. Και να πηγαίνετε να τον βλέπετε, παιδιά, εκεί. Το λέω και εσάς ζωντανά εδώ πέρα. Πηγαίνει του Κωστάκη του Πετροτού, ο αδερφός εκεί πέρα. Είναι πολύ φίλος μου, έχει τσιπουράδικο στον πεζόδρομο. Γεωργάκη Ολυμπίου 15. Είναι φανταστικός. Χαιρετίσματα, Μάκη, περαστικά. Και εγώ να σου πω περαστικά, Τζόρνταν. Δεν είμαι άρρωστος, μια χαρά είμαι. Είναι ισχυαλγία που είπες. Με πέρασε με έναν τέτοιο. Μια λόγια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βολταρέν αυτά. Άστα τα μην τα λέτε τα τέτοια. Το παιδί στη διαφήμιση έτριψε με τη Βολταρέν. Δεν πιστεύω να πήγε σε αυτό το μικρό και να του είπε: έχω ισχυαλγία και τρίψε με Βολταρέν. Θα φύγω τώρα από τα πόδια χαλάστα. Γιατί να τα πω εγώ. Εξάλλου μετά με παρουσιαστή. Καλό. Τρεις-τέσσερις μέρες. Καλό το κέντρο αισθητική. Πολύ καλό. Να καλό. Τα αφεντικό. Το αφεντικό είναι η κυρία Εύη εκεί πέρα. Κυρία Εύη. Ναι. Σωστό μαγαζί και αυτά. Κάτσε καλά. Τιμές, θα πάτε πλάκα. Φρύδια, βάφη, φρύδια. Ό,τι θέλετε. Και τιμές φανταστικές. Εκεί τα βάφη. Και τιμές φανταστικές. Και οι πολυγόροι είναι πολύ ωραίοι. Τους φορτώσαν τον Μπερμπάντο. Περπατάει όπως τον άνθρωπο. Στείνεται στην περιοχή. Περιμένει τον Ροντρίγκε. Είχα γίνει κακός εγώ. Τα έλεγα. Μα έφτασε. Σήμερα έδειξε τον γκολ χωρίς σύνορα στο Sky. Το μάτς που είχε βάλει στο Old Trafford 5 γκολ με την Blackburn. Ένα μάτς χαβαλέ. 7-1. Νικήσαμε κάπως έτσι. Άμα δεις τα γκολ, το είδατε. Σήμερα στο Sky, στο γκολ χωρίς σύνορα, σήμερα στο Sky το πρωί. Έβαλε, είχε αφιέρωμα ρε παιδί μου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι ρε Μάρι, ένα λεπτό, δείχνει, ένα λεπτό. Μα να σου πω, τότε σε μένα... Έκανε το μονοκόμμα το περπατούσε και παραπατούσε, τώρα το βάζει, πέφτει, τώρα σου δίνει πανηγυρίσει και πέφτει. Διαφήμιση μασάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμορφες ψηλές κοπέλες. Με μαγιό διαφήμιση μασάζ στη Θεσσαλονίκη ο Τζόρνταν ξαπλωμένος με το βλέμμα του Γόη. Τι έχει στείλει ρε Πούστα, είσαι αληταριό! Είσαι αληταριό ρε Πούστα, δεν υπάρχει! Είσαι αληταριό, είσαι αληταριό! Λοιπόν, να πούμε και το άλλο που είσαι να πούμε. Έκανε το Πλασεδάκι, μονοκόμματα στην κίνηση ο Μπερμπάτοφ. Αυτά και ο Κλάους τα κάνει. Δεν τα κάνει, θα σκοντάψει. Άσε τώρα. Θα σκοντάψει το ταγάρνα, δεν τα κάνει, Μίκι Μάους εκείνο. Εκείνο δεν είναι σέντρεφορ για τον Πάουκ. Και τον πληρώνει και 800 χιλιάρια. Το λέω, φωνάζω, έχει από. Παρακάτω. Ναι. Τελείωσαν αυτά τα φόρτα αδύνατα, τα κοκαλιάρικα. Τα δεν ξέρω εγώ, για να παίξει τέτοιο φόρ πρέπει να έχει φοβερή ταχύτητα. Αυτό έχει μόνο το τουάζ. Δεν υπάρχει ταχύτητα. Ούτε δεν είναι φόρ για τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι φόρ για μια μεσαία ομάδα, για κάτω από την Τρίπολη. Από το μαγιά είναι χειρότερο. Ωραία μηνύματα. Ναι. 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 Λοιπόν, πες λίγο για την φάπα που έφαγες από τη Μάντσεστερ, την τριάρα της Άρσεναλ. Πες μου για την Ηρακλάρα που την είδαμε 2-2. Με ωραίο γκολ του Κυριακού. Εγώ μόνο ένα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, λέγε. Μόνο ένα για τον ΠΑΟΚ. Γουστάρω, λέγε. Που απορώ, περίμενα ότι θα πεις εσύ αυτό βασικά. Κι εγώ γουστάρω. Ποιο. Ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ σήμερα στο μάτς του Ολυμπιακού επετεύχθη. Δεν διεσήλθε. Όχι. Να μην διακοπεί το μάτς. Α, σωστό. Σωστό. Δυο μέρες μιλάω με φίλους ΠΑΟΞίδες, όλοι μου λένε αυτό. Βασικά, να μην διακοπεί το μάτς. Απορώ εσύ πώς, λέω βασικό, πώς ο ραπ με αυτό θα ξεκινήσει σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό. Άλλο. Ο Τζιόλης σήμερα, γιατί πάντα τον ημνούν τελευταία όλοι, σήμερα ήταν ο χειρότερος του γηπέδου με διαφορά. Ο Τζιόλης με μια άμυνα 30 μέτρα
και με τρία αμυντικά χαφ και τρία στόπερ. Κουράστηκε από την υπερασπάθεια τώρα. Και τώρα. Καλά, ο προπονητή σου μίλησε για ποιότητα. Φίλε, κουράστηκε. Για ποιότητα μίλησε. Ρε. Για ποιότητα. Ο έχει δύο χαρακτηριστικά καλά. Ναι, και Μανώλης Φακάκης, ναι, του Σκάι. Ναι, ρε. Έχει δύο χαρακτηριστικά καλά. Πρώτα απ' όλα ηρεμεί την ομάδα. Κρατάει λίγο μπάλα, δύο δευτερόλεπτα, τρία. Μπορούν να πάρουν τι θέσει του γρήγορα. Και έχει μακρινή παλιά και κάθε την παλιά. Αυτό. Αυτά αρκούν για να παίξει. Ξέρει μπάλα, ρε φίλε. Ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Βεβαίως ξέρει μπάλα. Κόμμα μπορεί να τριπλάρει. Να στρίψει μπορεί. Πόσες πάσες κάνει κοντινές, δεξιά, αριστερά. Εμείς θέλουμε το Φιόλι να τον κάνουμε Χουντίνι, δηλαδή. Ο Μπασινάς του 2015. Η αλλοκαθαριστήρας. Δηλαδή εσύ τον έβλεπε στο Παναθηναϊκό και τον ζήλευες. Έλεγες πώς θα γίνει να έρθει αυτή η παικτούρα σε μένα. Γιώργο. Άμα στρελάνετε ρε, έχει καταπιεί στέκα ο άνθρωπος. Γιώργο, Γιώργο, τα μούτρα των Παοξίδων, τα πολύ θλιμμένα μετά το μάτς, ήταν για την ήττα, ήταν για την εμφάνιση, ήταν για τον Μπερμπάντοφ, ήταν για το fair play. Τι ξαναείπα και στο ραδιόφωνο. Τι ψυχολόγησες. Εγώ σου είπα και στο ραδιόφωνο ναι. Ότι ο Παοξής με τον Ολυμπιακό και τον Άρη και χειρότερο ρόστερ 10 σκάλες να έχει πιο κάτω, θέλει πάντα να κερδίζει. Έτσι. Αν σήμερα χάναμε 0-2 από τον Παναθηναϊκό και ή από την ΑΕΚ και είχε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αυτή τη διαφορά ποιότητας, δεν θα κεγόταν και κάστανο. Θα λέγαμε εντάξει τι να κάνουμε, χάσαμε. Και τώρα δεν κάνει και χάσαμε. Κάστανο. Για τον Ολυμπιακό, ναι, στεναχωρέθηκε ο κόσμος. Γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν στεναχωρέθηκε. Στεναχωριέσαι λιγότερο με τον Παναθηναϊκό. Το μόνο που μου έβαλε γκολ η απάτη του κάλαθρο. Η μεγαλύτερη στεναχώρια σου είναι ότι δεν μπορεί να έχει το άλοθη μια διαιτησία. Αύριο συνήθω οι εφημερίδε πουλούσαν. Το μένα πρωτοσέλιδα. Τουλάχιστον 10.000 πρωτοσέλιδα. Τη σφαγή του ΠΑΟ. Παιδιά, πριν τις διαφημίσεις, είναι ένα διπλό του Ολυμπιακού που ο ΠΑΟΞής θα το ξεχάσει πολύ γρήγορα. Δεν είναι ένα διπλό που θα θυμάται όταν μετά από 20 χρόνια θα λέει στα παιδιά του είχαμε αδικηθεί τότε, ξέρω εγώ. Δεν μου λες, δεν μου λες, ο Πέλκας που στηρίζει ο ΠΑΟΚ τις συντονιστικές του προσπάθειες, τις οργανωτικές του προσπάθειες στον Πέλκα, και βγαίνει ο προπονητής και λέει στηρίζουμε πολλά στον Πέλκα. Δεν είναι λίγο αηδία αυτό το πράγμα. Κοίταξε. Δεν είναι λίγο αηδία. Κοίταξε να σου πω. Ωραία. Αυτή τη στιγμή ο Πέλκας... Κωστή. Αυτό το που λέει το μήνυμα, πολύ το είπα. Ωραία. Κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να το κάνει σε οποιοτικά μάτς. Κωστή, ένα δευτερόλεπτο. Ακούς μικρέ, τελευταία φορά θα το πω. Ο ΠΑΟΚ θα πάει με αξιώσεις να διεκδικήσει κάποιον τίτλο όταν θα πηγαίνει μέσα στην Αθήνα και θα λέει κάτσε κάτω Ατρομητάκο 0-2 φεύγω. Ναι. Όταν θα πηγαίνει μέσα στο Καραϊσκάκι και θα χαίζεται ο Ολυμπιακός να τον πάρει το χ. Όχι να πάμε να κάνουμε ένα διπλό στον Ολυμπιακό, το πανηγυρίζουμε 8 μήνες και τελείωσε η χρονιά μας, περνάνε μετά τα χωριά. Ναι. Όταν θα κάνει τέτοιες πορείες, ναι, τότε ο ΠΑΟΚ πάει με αξιώσεις για κάποιο τίτλο. Ωραία. Χάρη. Οτιδήποτε τίτλο. Τέλος. Από εκεί και πέρα, με την ψυχή στο στόμα, όχι ο Πέλκας θα φταίει, όχι ο Μέλκας θα φταίει, όχι ο Κωνσταντινίδης θα φταίει. Όχι, δεν λοιπόν, δε γίνεται. Και ένα τελευταίο από μένα για τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο, ναι. Εστιάζομαι πάνω, το ξαναλέω αυτό το πράγμα και το πιστεύω και το. Και sold out δεν κάνατε. Έγινε sold out. Δεν το είδανε. Τρεις μέρες κάποια έγινε. Χιλιά εισιτήρια μου είπες ήταν από ό,τι είδα και εγώ. Ό,τι θέλετε. Sold out δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν έγινε sold out. Εγώ έψαχνα δύο εισιτήρια να βρω σήμερα για δύο φορές και δεν μπόρεσα να βρω. Μπάς περιπτώσει. Πού είναι ρε το sold out που όλη την εβδομάδα τα ράδια δίναν. Πέντε εισιτήρια και πάλι το γήπεδο είχε κάτι κενά σαν το κεφάλι του Τζόρνταν. Κενά είχε το γήπεδο και να είχε το μυαλό αυτού που σου στέλνει, να ξέρεις. Γιατί είμαι στο γήπεδο ήμουν εγώ. Και ενώ έχει και το δικό σου μυαλό που ασχολείσαι. Πιο μεγάλο κενό από το δικό σου δεν έχει κόσμο. Πάω τώρα τι συζητάμε. Τι δά, μία ασχολείσαι. Λοιπόν, αυτά είναι για τα παιδάκια. Για τα παιδάκια. Τελείω. Θέλω να εστιάσω πάλι στο πρόβλημα. Τι θέλεις να. Να εστιάσω το πρόβλημα. Ναι. Η ομάδα σήμερα δεν περπάτησε λόγω υπερκόπωσης της Πέμπτης. Υπερπροσπάθεια που έκανε με την Dortmund. Jordan. Ήτανε πιο φρέσκος ο Ολυμπιακός. Ναι, έχεις δίκιο, Σεφ. Λοιπόν, έχεις είναι απλά δίκιο, τα πράγματα. Ναι. Όταν ο Αλβανός ο Κάτσε ναι. προχθές... Γιατί το λες Αλβανό. Γιατί είναι Αλβανός. Τι να πω, Παριζιάνος. Είναι από την Αλβανία, δεν το βρίζω. Και όλος από τον Κορδιά που είναι Αιγύπτος. Ναι, το γουστάρω. Α, το γουστάρεις, πάλι ο Χρυσαυγίτη, το γουστάρεις. Αν και αυτό το παιδί με τα τρία και με τα τέσσερα πνευμόνια έσκασε την Πέμπτη, και ο Τσιόλης καθάρισε και όλη η ομάδα που υπερκουράστηκε. Για τον Κάτσε έβγαλες κάποιο μόνο... συμπέρασμα αγωνιστικό από το μάτι της Πέμπτης. Λοιπόν. Εσύ στο 20 λεπτό είδες κόπωση ή διαφορά ποιότητος. Εγώ είδα ότι γιατί όταν, έχεις 0-2 εκεί. Τελειώνει εκεί το μάτι. Δεν ναι. μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Μάλιστα. Αν έχεις παίξει μπάλα, γι' αυτό λόγω έχεις παίξει μπάλα. Θα προτιμούσες την Πέμπτη να κρατήσεις δυνάμεις.
Βεβαίως θα προτιμούσα. Θα το προτιμούσες. Ναι. Εγώ προτιμώ τον Ολυμπιακό να χτυπήσει. Ωραία, μπράβο. Κι άλλοι το είπαν αυτό. Ναι. Απλά δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ και επειδή. Έκαναν υπερπροσπάθεια. Επειδή ναι. Θρέφεται από αυτές τις βραδιές ο κόσμος του. Ναι. Και κάνει sold out ενώ σήμερα δεν έκανε. Έκανε, τέλος πάντων. Δεν έκανε. Ας το Δήμο, ρε. Περπάτα. Αυτά είναι για τα μωρά, ρε Μαρία. 1500 εισιτήρια μήνα. Ναι, βρε παλικάρι μου. Εντάξει τώρα δεν αλλάζει. Δεν μειώνει κάτι να πούμε αυτό. Τέλος πάνω τα πλατήσκαλα ήταν φουλ. Ρε παλικάρι μου, παλικάρι μου εγώ που έχω τις άκρες έκανα 30 τηλέφωνα να βρω δύο στήρια και δεν μπόρεσα. Πώς δεν έγινε σοντά. Σήμερα. Ναι. Σήμερα. Ναι, το πρωί σήμερα. Γιατί πήρες εμένα. Κατόπιν εορτής, χρόνια πολλά. Όχι, δεν γιατί πήρες. Μέχρι παρακάτω, άλλο έχετε να πείτε κάτι. Α, εξής, δεν μίλησε. Λοιπόν, εγώ επειδή εξαντλήσατε την ανάλυση του παιχνιδιού, θα κάνω μόνο 2-3 σημειώσεις για τον αγώνα. Για την αποφόρτιση του κλίματος, εγώ πιστεύω ότι. Όχι, δεν θέλουμε να αποφορτίσει το κλίμα. Όχι, γιατί να αποφορτίσει. Μα αποφορτίζει το κλίμα, εσύ. Δεν, ρε, για τώρα. Δεν θέλω να αποφορτίσει το κλίμα. Για τον αγώνα που έγινε έτσι, κυριλέ, και τελείωσε. Αυτό θέλω, αυτό εννοώ. Δεν θέλω να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ήρθε χωρίς τον Σάπα Θοδωρίδη. Το παρατήρησε κανένας αυτό. Ποιος σου είπε ότι ο αγώνας ήταν κυριλέ. Ο κυριλέ αγώνας τελείωσε. Τη στιγμή που οι παίκτες του Ολυμπιακού με αθουδέσμες πάνε στη θύρα 4, δίνουν τα. Και δεν πέφτει κοντρώνει. Μισό λεπτό. Τελείωσε. Μισό λεπτό. Τελείωσε. Πήγε στο γήπεδο, Δήμο. Όχι, πήγε στο γήπεδο σήμερα. Μάρια, πήγε στο γήπεδο. Πού, σε ποιο γήπεδο. Στην Τούμπα σήμερα. Όχι, κοίτα. Και κοντρώνες πέσανε και κροτίδες πέσανε. Και μισή ώρα μετά το παιχνίδι βρίζαν τον Ολυμπιακό. Ποιος σου είπε ότι το γήπεδο ήταν ήσυχο. Ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση. Δεν είδα και κορέρα, αλλά που ανανότερα. Έλα. Τι έκανε, έλα. Ευχαρίστηση. Φύγω, δεν μ' αρέσει η συζήτηση. Ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση. Ευχαρίστηση. Συνέχισε. Επίσης τώρα μην ξεγελιόμαστε, ρε Μάγκες τώρα. Εγώ πιστεύω ότι αγωνιστικά αυτή τη στιγμή. Τρέμει. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στον Άρη και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τη γη αυτή τη στιγμή. Τρέμει και λαγκάρ. Δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τα είπες όλα. Πέντε σκάλες πάνω. Τα είπες όλα. Λίγο θέλω να ακούσω για United και Γερακλή. Ναι, United και Γερακλή. Από εκεί και πέρα λοιπόν, να πω κάτι για την ομάδα μου. Τι να πεις μόνο. Εντάξει, δεν ήταν και κανένα μάτσα μάνα μάν. Για μένα μέτρησε ότι μπήκε ο Μπανανότε 20 λεπτά και πήρε το παιχνίδι μόνος του. Μόνος του. Ο Μπανανότε. Ναι. Αυτός το πήρε μένει. Ο Μπανανότε. Στο 20 λεπτό που μπήκε μέσα σήμερα. Ο Μπανανότε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει το Φουρτούνι. Ναι, μα δεν άκουσες τι είπα πριν 2 λεπτά ρε Σημαίνιο. Δεν άκουσες τι είπα. Ότι έφτασε... Ο Κώστας ο δικηγόρος ο Ερακλειδέας. Άκουσα. Φίλος. Ναι, ότι έφτασε... United. Εγώ κάτι για Ηρακλή πριν. Και Ηρακλή. Ναι, Ηρακλή. Και τι μου το λες αυτό, τι είναι αυτό. Είναι κάτι από πάλι ο άνθρωπος. Και τι είναι αυτό, τι θα κατάλαβα. Είναι κατάντια για Ηρακλή, τι. Δεν κατάλαβα. Είναι. Το έλεγα και τι. Έκαμε την πανά. Λέγε. Είναι κατάντια για τον Ηρακλή να είναι διακριθέντας ο Λαζάρ για 60 λεπτά. Δυστυχώς είναι ο πιο επιτυχός παίκτης ο Ηρακλή. Δυστυχώς. Είναι κατάντια για τον Ηρακλή αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είσαι Ηρακλειδέας και τι να πει τώρα. Το ξεζουμισμένο το Λαζάρ που τον πέταξε ο ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια. Δεν ενισχύθηκε η ομάδα. Και είναι πρώτο όνομα στον Ηρακλή. Και όχι για όλο το μάτς. Για 60 λεπτά. Είναι κατάντια για τον Ηρακλή αυτό το πράγμα. Παιδιά, τώρα για τη φανέλα μένιο, που χωράνε. Μένιο, γιατί δεν είναι κατάντια να εκτελεί τα στημένα όλα του ΠΑΟΚ ο Κάτσε. Που σήμερα δεν πηδούσαν ούτε εφημερίδα. Δεν ξέρει τι είναι ο Ηρακλής γι' αυτό. Με αυτό που είπε τώρα, μάλλον δεν ξέρει τι είναι ο Ηρακλής. Στοπ! Για United και Ηρακλή δεν μας είπε. Λοιπόν, λέγε. Ηρακλής, μάζευε κι ας είναι ρόγες. Σωστό. Ο στόχος φέτος είναι, το ξαναλέω, το είπα από το Μάιο, ρεαλιστικά είναι να μείνει κατηγορία. Το είπαν και οι ίδιοι. Και αν μπορεί τον Γενάρη να ενισχυθεί ουσιαστικά. Πού? Με 2 τουλάχιστον παίκτες. Σε ποιες θέσεις? Δεκάρι. Κρυφό, εκεί, δεκάρι, μπασταρδοδεύτερο φόρ. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Γιατί... Δηλαδή έναν Σίλβα Κλέιτον. Έναν έμπειρο τεχνίτη. Να ανοίγει λίγο κυρίως κλειστές άμυνες στο Καφτατζόγλιο. Έξω, εγώ το μάθα το περίμενα σήμερα για διπλό. Και οι ισοπαλίες καλές είναι. Το περίμενα για διπλό. Μα είπα, μάζευε και ας είναι ρόγες. Το πρόβλημά σου είναι το Καφτατζόγλιο, η κλειστή άμυνα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Σωστά, πολύ ξεκάθαρα. Έξω, 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 ξεκάθαρα. Πρέπει λίγο εκεί, περιμένω πάρα πολλά από ένα παιδί, τον Κοσμάτο Τζιλιανίδη. Που ξέρει πολύ μπάλα. Του χρόνου, άσε και παίζει παλιό. Να μιλήσω εδώ πέρα. Ναι, να μιλήσει. Δεν έβγαλα μου κάτι. Σε βοηθάω. Α, ναι. Σε βοηθάω. Του χρόνου πες τι. Του χρόνου ο Τσιλιανίδης. Α, ναι. Θες μεταγραφές. Ναι. Δυστυχώς ο Τσιλιανίδης πρέπει να υπάρχει πίεση όσο μπορεί να οριμάσει πιο γρήγορα. Και να προσφέρει πιο άμεσα. Τον μπάλα το λατρεύω. Σήμερα πήρε τα πάνω του ένας από τους πιο βελτιωμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές εδώ και 1,5 χρόνο. Όχι στη Β' Εθνική πέρσι. Έλληνες γενικά. Συγγνώμη Γιώργο. Ο Παύλος ο Κυριακίδης που βάζει τεράστιο γκολ. Γκολάρα.
Και από αυτόν περιμένουμε να δώσει πιο πολύ αυτά που είδαμε πέρσι. Βέβαια ήταν πιο εύκολα λόγω της κατηγορίας του, αλλά και αυτός να οριμάσει πιο γρήγορα. Εντάξει. Στάμου, κίνδυνος θάνατος. Άμπαλος. Τραγικός. Πάνε για Μάντσεστερ τώρα. Πες για δεύτερο συνεχόμενο ματς. Έτσι. Και φυσικά τεράστιο γκολ. Τεράστιο γκολ από στο Λουβέλιο. Τεράστιο γκολ σε τερφορίσιο. Αυτά. Μάζευε και συνερούγε. Τώρα Ηρακλή, ερχόμενη και την άλλη αγωνιστική, υπάρχει διακοπή τώρα. Πάμε για Μάντσεστερ, Μάρια. Για Μάντσεστερ, κάτι. Χαρούμενο. Το έβλεπα, αλλά κλεφτά και αρπακόλα. Ήταν πάνω στον Ηρακλή. Όταν στο 6 είναι 2-0, τι να σχολεί. Το μάτσα αυτό πώ ήταν, στο 6 νομίζω, ναι. Μετά τον τρόπο. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Μετά από αυτό δεν λέει τίποτα. Γενικά μένει αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο 7. Με τερμπάρε και είδαμε σούπερ μάτσα. Μάρια, Φανχάλε ολοκληρωμένο. Το Ατλέτικο Ρεάλ είναι μεγάλο. Λοιπόν, ο Φανχάλ πάει να κάνει μία αποβρετανοποίηση, ναι, με την οποία δεν συμφωνώ. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, ναι, κάντιν. Κάντιν. Σου δίνουν, έχει μεγάλο μπάτζετ τη διάθεσή σου φέτος. Φέρε μου παικταράδε. Μου φέρε το Τζιόλι με ακμή. Μου φέρε το Τζιόλι με ακμή. Πάρε το Τζιόλι χωρίς ακμή. Πάρε το Τζιόλι χωρίς ακμή. Παγώθηκε με τον Γερμανό. Μου φέρε τη μεγάλη τεράστια απάτη. Κάνω εμετό κάθε μισό λεπτό. Με τον Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, που αν τον λέγανε, αν τον λέγανε Αργύρι Γιακουμόπουλο, δεν θα ασχολούνταν κανείς. Αυτές είναι οι μεγάλες απάτες της Γερμανίας. Μια γλίτσα. Σβάινστάιγκερ, Κεντήρα, Ποντόλσκι, Οζίλ. Ο Οζίλ, έχω φίλους που είναι άρρωστοι Άρσεναλ, εδώ και ένα χρόνο καταργούνται. Άλλο, σήμερα βάζει τον κόλλο, σήμερα κάνει καλή εμφάνιση. Πανούτε σκάφη. Ναι, δηλαδή απάτες γερμανικές. Δεν είναι για Μάντσεστερ, είναι για πιο κάτω. Βαλούτα δεν είναι, αλλά είναι και πιο κάτω. Βέβαια. Δηλαδή, κάνει μία αποβρετανοποίηση, αλλά φέρει μου τουλάχιστον. Μαρσιάλ, ναι. Μαρσιάλ, ναι. Η Μάντσεστερ λέει. Ωραία, τον πιστεύω. Συμφωνώ. Γερμανοί λέει, όχι Πολωνία. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμέ. 5-40-601. Τώρα, για μία ώρα μιλάμε και δεν διακόπτουμε. Απλά, παιδιά, γρήγορα. Όχι μακρηγορίε και ιστορίε και όχι οχλαγωγία εμεί. Πάμε διάλειμμα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 2-31-0-555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος,
καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερί Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερί Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Ας τον Τάντη και τον Μπόι τώρα, χέσαι τώρα, ας τις ιστορίες. Τι θες? Άκουσε εσύ με τον Άντι να το πούμε και αυτό στον αέρα. Γιατί εδώ τώρα θέλει να με κάνει κήρυγμα. Ναι. Εγώ τον Άρη τον ξέρω πριν γεννηθώ, ήμουν Αριανός. Ναι. Ας κάνει κήρυγμα τώρα αυτό. Ναι. Τώρα αναγκαστικά μαθαίνω και πρωτάθλημα γάμα εθνικής. Θα μάθεις. Και πέρσι και φέτος. Γελάει ο Πίτσι. Έλα, έλα, ο Μαύρος εκεί. Είδες τι έκανε να πούμε. Λοιπόν. Είδες όταν πανηγύρισε τον πρώτο γκολ. Ποιος Μαύρος? Σας κατούρισε και όλα τον Ολυμπιακό. Δεκατριάρα. Μιλάω, μιλάω, μιλάω. Κάτσε κάτω. Θα μιλήσω κι εγώ μετά. Κάτσε μικρέ. Μην κάνεις χειρονομίες. Έλα. Άιντε. Λοιπόν, ναι. Η γάμα εθνική πέρυσι που την παρακολούθησε, γιατί ο Άρης δεν μπορώ, πρέπει να πάω να πω. Είχα πει ότι πέρυσι δεν θα πήγαινα καθόλου. Δεν μπορώ. Πηγαίνω, βλέπω, βλέπω και Καμπανιακό τώρα, έτυχε. Λοιπόν, πέρυσι ήταν ο Πόη και ο Τάντιτς των Σερών. Και η γάμα εθνική δεν είχε τίποτα από ποιότητα αλφα εθνικής και λίγο παπάς της Καβάλας. Φέτος οι υπόλοιποι διεκδικητές δεν έχουν πολλές ούτε Τάντιτς. Ναι. Και ο Άρης έκανε ομάδα αλφα εθνικής. Θα βγει άνετα. Λοιπόν, θα βγει άνετα, το ξαναλέω. Ωραία, ωραία. Εκτός κι αν. Ωραία, να πω. Εκτός κι αν. Άντε, πρόεδρο, πρόεδρο, Νίκο. Όχι, εκτός κι αν. Κάνουν καμιά μπούκα στον πρόεδρο, γιατί ξέρω εγώ και δάμονια και τα λοιπά. Όπως κάνανε μπούκα, πώς το λένε τον πρόεδρο στον μπάσκετ με τη γυναίκα του χοντρή, ρε, πόγεται. Ο Νίκος ο Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης. Όχι, τι έχετε ρε, αυτός ΑΕΚ είναι. Ο Νίκος ο Λάσκαρης με την Τζόρτζια. Η Τζόρτζια. Λοιπόν,
Κάτι με είπαν ότι. Εντάξει, τα είδα τερμάκι στο παλιό τώρα που λέγει ο Λάσκαρη. Ναι, ναι, ναι. Τα είδαμε, ναι. Τι έχει να πει, ρε Μένιο, εσύ τώρα. Δεν είδα μπάσκετ. Τρίφων Σαμαρά κομμωτέ μέσα. Ένα δευτερόλεπτο να απαντήσω λίγο στο Μένιο σε αυτό. Το πρόβλημα. Στο πρόβλημα είναι ο Ζουγανέλη. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Α απαντήσω. Στάσου λίγο. Στάσου λίγο, ρε. Το πρόβλημα είναι ο Ζουγανέλη και ο Σαμαρά ή ότι έχει ακριβό το εισιτήριο και δεν παίρνουμε τζάμπα. Εντάξει, μα ο Αριανός θα καταντήσουμε πάλι να πληρώνουν 50 ευρώ εισιτήριο στο παλέ και δεν θα περνάει άνθρωπος από το Χαριλάου. Κάτσε ρε Μένιο, 15 θα δεις τώρα χειμώνα με βροχή κάτι μάτσο στο Χαριλάου, ξέρεις τι θα θυμηθώ πάλι. Κάτσε ρε Μένιο, 15 ευρώ. Κάτι... Τι, όταν ήταν γκρεμισμένη η Παπαναστασίου που να μπράβο, ρε, μπράβο. Ας πει τώρα για... Πήγαινα. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Η ερώτησή μου, γιατί μου την έκανε σε πια σαν Αριανή. Κάνε τραγουδάκια, τσα 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 και 15 ευρώ εισιτήριο. Να, καλά έλεγες, καλά έλεγες, καλά είπες. Ρε φίλε, πώς θα το... Άρε, μου τα έλεγες στον δρόμο. Ότι θα έρθει τέτοιο μήνυμα. Ακού εδώ. Ρωτάω εγώ, ρε, το πρόβλημα είναι το εισιτήριο ή ο Γκάλι-Γκάλι. Δηλαδή, αν πέραμε τζάμπα, θα είχαμε πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Ας έρχονται οι διάσημοι στον παλέ. Κοίταξε, 15 ευρώ. Εντάξει. Στα άλλα δεν σχολιάζω, ο άνθρωπος γουστάρει πως εργέ. Δεν κατάλαβες γιατί το έβαλε 15 ευρώ το εισιτήριο. Γιατί. Δεν γουστάρει τους σουπεράδες. Θέλει να έρχονται γκλαμούρ, κομμότριες, γκόμενες, γούνες. Έτσι λες. Έτσι λες. Λοιπόν. Γι' αυτό τον κάνουνε. Έτσι δεν τους θέλει, ρε, δεν το κατάλαβες. Γιατί δεν γουστάρει πιθανόν να έχει αυτή τη σχέση που έχουνε οι παράγοντες του ποδοσφαίρου, δεν τους θέλει. Κι εγώ άμα ήμουνα 30 θα το βάζα το εισιτήριο. Αν δεν τους ήθελα. Άκουδο. Θα σου πω. Ναι, αν ναι. Τους, μισό λεπτό. Αν τους ήθελα. Πεκτούρες. Θα είχα 30 ευρώ το εισιτήριο. Ειδικά ο πρώτος. Στους απλούς και θα τους έλεγα εσείς έτσι. Για να μου κάνετε κερκίδα. Για να μου κάνετε αντρική κερκίδα. Αυτός δεν θέλει αντρική κερκίδα. Θέλει το τρίφωνο το Σαμαρά. Θέλει να πούμε την Πάολα. Θέλει το Ζουγανέλη. Τάκα, 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 τάκα. Ξενοθυλικό στην Τράκα. Δεν τους θέλει. Και κάτσε λίγο, θέλω να πω. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, λέει, εμένα με πιάνουν και μου λένε, τις κουφάλες λέει δεν το θέλουν τον Λάσκαρη, γιατί λέει, δεν τους βάζει τζάμπα. Και εγώ έρχομαι στην πλευρά των Αριανών, το Σουπεράδο. Και λέω, αυτός δεν μας θέλει με 15 ευρώ το εισιτήριο. Όχι, δεν σας θέλει. Γιατί δεν σας θέλει. Θέλει να κάνει τον Άρη, Τρίφωνα Σαμαρά, Μαρινέλα, Ζωή Λάσκαρη, τις πουστά, ξέρω εγώ. Σε λατρεύω Τρίφωνα Σαμαρά. Αυτό δεν πληρώνει. Ρε παιδιά, πληρώνει ο άνθρωπο. Αυτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε. Αυτό. Δεν του θέλει, ρε. Δεν το καταλαβαίνει, μαλάκα. Δεν του θέλει του ανθρώπου αυτού. Θέλει να κάνει τον Άρη γλαμουριά. Θέλει. Θέλει λίγο. ΑΕΚ Ντέμι Νικολαίδη. 32.000 οικογένειες σε παιδιά με την Καλυθέα. Λεσβίες, τέτοια αυτά. Λοιπόν, ρωτάμε λοιπόν τον κόσμο του Άρη. Που δεν είναι οργανωμένος. Ποιον Άρη θέλουν, του Σούπερ 3 με την κερκίδα, ξέρω εγώ αυτό κτλ. Ή τον Άρη της Μαρινέλας, της Γλαμουριάς, του Τρίφωνα, ξέρω εγώ. Αν όμως και έναν αστερίσκο, του Γρηγόρη Ξενόπουλου κτλ. Ο Άρης της Γλαμουριάς με αυτόν τον πρόεδρο θα βγαίνει τρίτος και μπορεί να χτυπήσει και τη Διάδα. Ναι. Δηλαδή, λεφτά, έτσι. Ναι. Μένει ο Άρης. Εγώ καταλαβαίνω, δεν του θέλει. Κοίταξε. Για ακούσουμε. Εδώ ένα λεπτό θα με συγχωρέσει λίγο γιατί στείλε ένα φίλο Αεξή μήνυμα και δεν είναι ευχαριστημένο από αυτά που. Εγώ πότε θα απαντήσω στο Μένιο στον προηγούμενο ερώτημα. Ρε φίλε, τι να σου απαντήσω. Για ένα παιχνίδι τώρα με τον Ατρόμητο, εντάξει το πήραμε. Φέτος τι να βγαίνω να σου πω για να σου καηδεύω τα αυτιά ότι θα πάμε για πρωτάθλημα. Μακάρι πρώτος και είμαι άρρωστος. Δευτερόλεπτα εγώ θέλω να πω. Και πε μου τι είπε στον δρόμο για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Τι είπε. Να λέμε την αλήθεια τώρα πάμε να παίξουμε Καραϊσκάκι. Και εντάξει, εγώ αν ήμουν Δέλλας, θα πήγαινα να βάλω τα κτέλ, τα τρένα και τα λεωφορεία και θα πήγαινα την ομάδα μαζί με το πόδιο τον πρόεδρο στην Παναγία Σουμελά να κάνουμε κανένα τάμα μπας και κοιμηθεί Θεός και πάρουμε κανένα πόδιο. Και για ποιο λόγο, γιατί Ολυμπιακός. Γιατί Ολυμπιακός. Θα πάμε να τις κατουρίσουμε, αφού πριν από λίγο. Εντάξει, τα βλέπουμε ρε παιδιά. Ο άλλος σήμερα δεν είχε τσόρι το μήκη στην αποστολή. Εγώ παίζω Μαραβίδη και άλλος τελευταία μέρα των μεταγραφών πήγε και έφερε ρε φίλε το. Τον Ιντέγε. Τον Μπόκασον. Και τον Ιντέγε με 100 συμμετοχές στην Πρεμιέρα. Λοιπόν, μιλάει ο Τζόρνταν και πάμε στον κόσμο μας. Θέλω να απαντήσω αυτά που είπε ο Μίλης. Και λέει ότι η ποιότητα στην ΓΑΜΑ Εθνική είχε μόνο ο Πόη και αυτός και ξέρω εγώ. Εγώ επειδή το γνωρίζω το χώρο της ΓΑΜΑ Εθνικής μας λέει, θέλω να του πω το εξής ότι η ομάδα του Άρης μην το θεωρείτε ότι θα βγει και πανηγυρικά. Άιτε για παιδά. Να μιλήσω. Πάρε τηλέφωνα. Άιτε να πούμε κάτι. Μάρια, σε βάσου λίγο να δεις. Α, σαν να το λύσω. Γιατί να πέλα καθά. Λοιπόν, Σαμαράς, 38 χρονών, 39 πόσο είναι.
Πόη, 35-36. Ναι. Κόκε, κόκε. Υπέρβαρο και ξέρω εγώ. Ραούλ Μπράβο δεν μπορεί να μαρκάρει. Τάτο δεν μπορεί να μαρκάρει. Το μισό ρόστερ του Άρη είναι υπερήλικες. Είναι μόνο για εκεί. Η γάμα εθνική θέλει για νιάτα. Με τον πάτο αυτόν. Για εκεί με τον πάτο αυτόν. Μακάρι να εκτεθώ και να βγει ο Άρης. Εγώ το θέλω τον Άρη να βγει. Φίλε. Και ξέρει γιατί το θέλω τον Άρη να βγει. Γιατί, γιατί κάθε φορά που λείπει ο Άρης από την άλλη εθνική, ο ΠΑΟΚ, αν θέλετε σε λεφτά, χάνει πάνω από 300.000 που εισπράξει, να το ξέρετε. Γιατί, γιατί 20.000 εισιτήρια με 15 ευρώ βάλτα, πόσα λεφτά κάνει η ομάδα. Θα σου πω κάτι. Στην θέση τη Καλονή θα ήταν παράδειγμα ο Άρης. Χωρίς να είναι στην άλλη εθνική, ναι. Σου έκανε πλάκα με τους ντορτμουντίστες, σε έκανε αυτό και θα έχεις πρόβλημα. Άσε. Σε έκανε ο παδική μαγκιά. Γιατί άμα πληρωθούμε. Μαγκιά έκανε, ρε. Αλλά δεν παίζει γάμα εθνική στο κύπελο. Πάλι θα μας πάρει το κύπελο. Η ομάδα τώρα μέσω Καρυλάου με κερδίζει. Με το Σαμπό και με το Ροντρίγκε και με το. Καλημέρα. Και με τον Κωνσταντινίδη. Έλα. Ακούγεσαι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Κωστή. Καλησπέρα βασικά σε όλο το πανελ. Καλησπέρα. Γεια σα, Ζόρταν. Καλώ. Τι γίνεται, είστε καλά. Καλά. Εγώ ήθελα να πω κάτι, ρε παιδιά. Τώρα η τηλεόραση με τον ήχο από το τηλέφωνο έχει γύρω στα 4 δευτερόλεπτα διαφορά. Ναι. Οπότε. Να μην μιλάω αυτό λέω. Από τις κινήσεις, ναι. Εσύ από το τηλέφωνο θα συνεχίσει. Ναι, ναι, από το τηλέφωνο. Με έχω χάσει να κλείσει τη τηλεόραση λοιπόν, τον ήχο. Τι είναι αυτό που λέω τώρα. Λοιπόν, σήμερα Κώστα έχει πει κάτι σχετικά με τα συναισθήματα του ΠΑΟΚΣΗ μετά το παιχνίδι. Ναι, γιατί ήταν έτσι. Πώς αισθάνθηκε. Όχι τα μούτρα του. Ναι, ναι, ήταν κατεβασμένα, με. Ο λόγος είναι η εμφάνιση, ο ναι, στόχος. Ναι, ναι, άκουσε με, πάρε ναι. Το σιωπηρό, κατάλαβα τι ρώτησες, γιατί θέλω να... Να απαντήσεις, ναι. Να απαντήσω, ναι. Λοιπόν, σήμερα πήραμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα. Πάρα πολύ μεγάλο μάθημα, τεράστιο. Όταν σου λέω για τεράστιο, τεράστιο. Σήμερα για πρώτη φορά, εγώ είμαι 45, Ζόρταν, Διονύση σε μένα. Ναι. 7 χρόνια διαρκεία σε τούμπα και σταμάτησα να πηγαίνω στο γήπεδο. Λόγω των επεισοδίων πρώτον. Τέλος πάντων, άστο αυτό, άσχετο. Σήμερα λοιπόν διδαχτήκαμε ότι είσαι κάποιος ανώτερος γενικά σε όλα τα επίπεδα και πήρε διπλό μέση τούβα χωρίς να κουνηθεί ούτε φίλο. Φίλε, επιτρέπετε ένα λεπτό να σε διακόψω. Όχι, όχι, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Μένιο, εσύ μίλησες. Ε? Ποιος μίλησε, δεν ξέρω. Ο Μένιος είμαι. Όχι, Μένιο, συγγνώμη, άφησε με λίγο. Ρε, άφησε ναι, με λίγο. Για γιατί ξέρεις, μιλάω τώρα και σε βλέπω μετά από το δευτερόλεπτο. Ναι, ναι, για πες. Μπερδεύομαι με τηλεόραση. Άσε με να ολοκληρώσω και μετά πες τι θες. Δώσε μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ. Ναι. Σαν άτομο σε πάω, έχεις πολύ αντικειμενικά. Λέγε ρε, τζάμπα, περνάει η ώρα. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, είναι σαν να προετοιμάζεις δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια, ας πούμε, δύο Τζόρνταν. Δύο κοριτσάκια, δύο διαφορετικές οικογένειες. Το λάθος που κάνουν οι γονείς είναι ότι γαλουχούν συνήθως τα κοριτσάκια ότι είναι οι πιο όμορφες. Λάω σωστά. Ναι. Κούκλα μου, όμορφη μου και η άλλη οικογένεια από εδώ, κούκλα. Όταν αυτά τα παιδιά πηγαίνουν στο πάρτι και συναντιούν και βλέπει το μωρό ότι το άλλο είναι πιο όμορφο, εκεί χαλάει το θέμα. Δηλαδή, όταν το ένα το παιδί φοράει αρμάνι και το άλλο φοράει από το καπάνι, άρα, και εμείς, συγγνώμη, δηλαδή, από το καπάνι φοράμε. Ναι. Άρα συμφωνείς με τον προπονητή. Ναι. Επειδή βλέπουμε την προσπάθεια Κωστή που γίνεται με τον πρόεδρο μας, έτσι, πρέπει να δώσουμε όλοι να πούμε το χρόνο και, να έχουμε την κατάλληλη διάθεση να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Αυτό ήταν το συνέστημα του ΠΑΟΚΣΗ σήμερα στο γήπεδο, όταν έφευγε μετά το μάτς. Ότι ναι, μεν ξεκίνησε κάτι καλό, το οποίο έχει καλές βάσεις και θα διωθεί. Γι' αυτό πρώτη φορά δεν γίνανε επεισόδια στη Τούμπα σήμερα. Αυτό λέω εγώ. Τώρα, αν έχετε διαφορετική άποψη εσείς, βγείτε και πείτε την. Τα λέμε. Επόμενο. Τέλος, ναι. πρέπει να δεχτούμε, όπως είπες και εσύ και υποστηρίζεις τον πρόεδρο, και όχι μόνο εσύ και εγώ, και θέλω να πιστεύω όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, μη με κλειδωθείς ακόμα κάτι τελευταίο και εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε χρόνο στον πρόεδρο, έτσι. Πρώτη φορά που τρώμε δυνατή σφαλιά από τον Ολυμπιακό, σαν να μας λέει. Σατ, είσαι σε καλό δρόμο, αλλά είσαι λίγοι ακόμα. Καταλαβες. Έτσι λέω εγώ. Τώρα αν κάνω λάθος, κλείνω το τηλέφωνο, συγγνώμη για τον χρόνο. Τζόρνα, θα τα πούμε και από κοντά. Επόμενος. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που δίνω συγχωροχάρη στο Σαββίδη, ναι. Λόγω χρεών. Ναι. Διότι ήρθε ο άνθρωπος. Ναι. Εγώ το λέω στον Τζόρνταν, ναι. Πολύ καιρό, πολλά λεφτά δεν βάζει στον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει. Αλλά τι γίνεται,
Μειώσαμε ένα μπάτζετ μια τετραετία από καμιά 25 εκατομμύρια, το πήγαμε στα 8 και πληρώσαμε τα χρέη. Με πολύ καλή πολιτική, οικονομική. Και σήμερα πάμε από την αρχή. Χωρίς κλοπές. Ο μεγάλος ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έλεγε ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, χτίζονται. Τώρα, αν συνεχίσουμε αρχές Δεκεμβρίου, φάμε ακόμα κανένα δυο μπάτζες γιατί θα φάει ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Πέτα τον προπονητή, φταίει αυτός, φέρε άλλον. Το Δεκέμβριο 7-8 μεταγραφές. Πάμε, πάμε κόσμο. Συμφωνώ σε αυτό. Πρέπει να χτίσει ομάδα. Πάμε καλύτερα. Κόσμο, έλα. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Έλα, Ρωτόπουλε, εγώ μιλάω. Εσύ, εσύ. Γεια σου, Τζόρνταν. Λέγε ρε, λέγε. Πάμε ρε, πάμε. Τζόρνταν, ο γυμναστής είμαι από έδωσα. Ξέρω, πήρα χαμπάρι μου ρε, βγήκες προχθές στο ράδιο εκεί και μας κατηγόρησες, άμαδα. Εγώ. Εσύ, έλα. Όχι, δεν σε κατηγορώ. Σε κατηγορώ γιατί είσαι πολύ παόξι και το μίσο. Ξέρω, βρε, παρακάτω μίσο. Λέγε, ρε, λέγε, άστο τώρα, λέγε. Όταν χάνει ο Πάουκ, βγαίνει εσύ. Αυτό είναι Αριανό και Ολυμπιακό και αντιπαόξι. Εγώ είμαι Ολυμπιακό, βεβαίω Ολυμπιακό. Και Αριανό και αντιπαόξι. Και Αριανό, ακριβώ. Και αντιπαόξι. Έλα, βρε, Τζορντανά, τώρα. Τώρα κατηγορούσε, έλεγε του Άλ και οι τρει μεγάλου παίκτε. Εσύ βρέχει μεγάλου παίκτε στην ηλικία. Ο Μπερμπάτο πόσο χρόνο. Τι να τώρα συγκρίνεις τώρα τον Μπερμπάτοφ με τον Κόκερ, ρε φίλε τώρα. Τρελαθούν. Εκεί η κατηγορία που παίζει ο Άρη δεν είπα εγώ ότι. Τι να συγκρίνουμε τώρα. Ναι, αλλά Καρτασάκο, ο Σνάιντερλεν δεν έχει πάρει του κόλου τα εκατομμύρια ούτε παγκόσμια κύπελα. Γι' αυτό το λέω απάτη. Αυτό σημαίνει απάτη ποδοσφαιριστής. Όταν έχει κερδίσει πολλά παραπάνω στην καριέρα του από όσα πραγματικά αξίζει. Συνέχισε, φίλε. Ο Πάοκ έχει ρόστερ 20-21-22 χρονών παιδιά μέσα. Το ξέρετε. Ποια είναι, βρε, ποια είναι τα. Όλα, πλάκα μας κάνει. 22-23 χρονών είναι το μέσο όρο του Πάοκ. Λοιπόν, όλες οι μεταγραφές είναι κάτω από 24 μέχρι 20. Τζόρνταν, καλά κάνεις και κάνεις πουλά. Για παρακάτω, άσε τώρα που πουλάω, μπορεί να με πείσει τι πουλάω τώρα. Λοιπόν, παίρνω ένα παίκτη του ΠΑΟ που μπορεί να παίξει στο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ένα παίκτη του ΠΑΟ. Με πείσει τώρα που να παίξει. Ο Μπερμπάτοφ δεν μπορεί να παίξει. Πού να παίξει. Όχι, βέβαια. Εννοείται πω όχι. Δεν μπορεί να παίξει. Αν δεν το πάρει ο Μπερμπάτοφ. Τώρα έγινε Ολυμπιακό, έφυγε από Αριανό. Γιατί εσύ να παίζει ο Μπερμπάτοφ. Τι. Παίζει ο Μπερμπάτοφ. Δεν παίζει. Στον ΠΑΟ τον έχει δυνατή. Καλό είναι. Γιατί αν παίζει. Σα πει 2,5 εκατομμύρια. Οκτώβριο παίζει. Ούτε πρόκειται να πει. Έρχεται σιγά σιγά κανονικά. Λες να το πάει έτσι. Έτσι θα την πάει. Θα δούμε. Έτσι θα την πάει. Γιατί σε ένα μήνα 90 λεπτό θα βγάζει. Σε αυτά τα center back με αυτόν τον ρυθμό. Άστα τώρα. Άστα τώρα. Jordan. Και να σου πω και άλλο. Μισό λεπτό. Που είσαι και γυμναστής. Δηλαδή ο Μπερμπάντοφ που δεν μαρκάρει. Γυμναστής ήταν σαν Στάσουρε. Που είναι σε που παίζει center back. Κλασικό που δεν βγαίνει πλάγια να κουρσάρει να κάνει αράνι. Για δεν παίζει βασικό. Κάτσε σε κάνω εγώ την ερώτηση που είσαι γυμναστής. Και σένα. Ο Μπερμπάντοφ. Περπατιστή. Δεν ποιότητα έχει. Μεγάλη δεν έχει. Έχει. Για να πες από την αρχή. Τι απάθει. Κάποια στιγμή πρέπει να τρέξει, φίλε. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Πότε τα βγάλει. Μα δεν έκανε προετοιμασία φέτος. Αν δεν έκανε προετοιμασία φέτος. Μάλιστα. Πώς θα γίνει. Συνέχισε. Ενώ, το θυμάμαι στις United τις προετοιμασίες που όπω. Σπίντα ρε έτρεχε. Επόμενη γραμμή. Τον βάζει τελικό στη Ρώμη 32 λεπτά κοιμάται. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. 32 λεπτά κοιμάται. Έλα, φίλε. Λίγο τον Τζόρτα μου. Εδώ είναι πάρτο. Αριανός είμαι. Ναι. Καταρχήν, πού είδε εσύ σήμερα να έχει τούμπα sold out. Δεν είχε. Λοιπόν, επειδή βγαίνει. Άσε λίγο να σου πω. Ίσω στο γήπεδο. Ήταν μισοάδια, οι πέντε από τα δύο πλαϊνά ήταν άδεια. Λοιπόν, άκου. Άσε με να σου πω δεν έχει. Θα κάνουμε διάλογο, με ρωτά κάτι. Σε ρωτάω, ρε παιδί. Λοιπόν, στο γήπεδο πήγε. Σήμερα το. Εγώ ήμουνα στη θύρα 5, στα Πλατήσκαλα πάνω είχε 4.000 κόσμο στο μεγάλο του Πλατήσκαλο πάνω. Σε όλο το γήπεδο, σε όλα τα πλατήσκαλα πάνω ήταν πίτα. Τα πλατήσκαλα. Ναι, άκου λίγο να σου πω. Ακούω. Άκου λίγο να σου πω. Μ' ακούς. Σε ακούω. Πέρυσι ήσουν πρώτο, έπαιζε με τον Πανιόνιο στην Τούμπα, είχε 2.500, είμαι γάμα εθνική. Με τον Πανιόνιο είχα 20.000, μπερδεύεσαι. Έχω 18.000. Με τον Πανιόνιο είχα 20.000, μπερδεύεσαι. Έλα, κλείσει, φίλε, κλείσει. Επόμενη γραμμή, πάμε, τέλος, επόμενη, πάμε, ναι. Ο Παντικής Ακλαμάρης. Πάμε, εντάξει, έλα. Ακούγομαι. Ναι. Παιδιά, δεν έχω ακούσει από κανέναν και πραγματικά είμαι αγανακτισμένος. Κλαίει. Είμαι 33 χρονών. Γιατί κλαις, φίλε. Είμαι 33 χρονών. Πάω 20 χρόνια στο γήπεδο. Ναι. Τα 15 μου περίπου. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Ωραίος. Έχω διαρκές 10 χρόνια. Ναι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που έγινε έξω από τη θύρα 4, κανείς δεν το σχολίασε.
Πληρώνω πράγμα... διαρκείας για να δω μισό έχεις παιχνίδι. Έχεις δίκιο, εγώ το ξέχασα αυτό το πράγμα. Ποιος κανένας άλλος δεν το γνωρίζει. Πληρώνω διαρκείας για να δω μισό παιχνίδι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή πήγα 7,5 ώρα να μπω μέσα και οι πόρτες ήταν κλειστές. Αυτό το πράγμα θεωρώ εγώ. Τι πράγμα, πες τη ζωή, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν το ξέρετε και εγώ το ξέχασα. Ε, καλά, πες το ρε φίλε, ναι, συγγνώμη. Ναι, θα το πω. 7,5 ώρα πήγα και οι πόρτες ήταν κλειστές. Ναι. Είναι ένα έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα προμήνυμα. Και μπήκα για... 9 παρά 5 παρά 10, ούτε τα γκόλιδα. Ναι. Γιατί έγινε αυτό. Μέσα και κάποιος άνοιξε τις πόρτες, την κεντρική, τη μεγάλη, και μπήκαμε. Τα τουρνικέ δεν δούλευαν, ναι, από τις 7,5 ώρα. Για ποιο λόγο, γιατί. Και ήμασταν 4-5 χιλιάδες έξω, με εισιτήρια, με διαρκεία. Ναι, για ποιο λόγο, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Ξαναπέστε μου γιατί καταγγελεί αυτό. Έχει ιστορία. Τεράστια. Εγώ το έχω γράψει όλα τα site. Έμεινε κόσμο στην Ελλάδα. Εγώ πήρα και για να δώσω τον άνθρωπο. Τζόρταν, δώσ' του τηλεόραση. Γιατί δεν έχω το κάνω για το πρωί. Δεν απαντήσω. Η διαγραφή ο τύπου τη ΠΑΕ και να ξέρει για ποιο λόγο. Είσαι στη θύρα 4, έχει διαρκεία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα πα στο γήπεδο. Εγώ ήμουν εκεί από τι 6 ώρα. 7,5 ώρα πήγα να μπω. Ωραία. Και τι έγινε 7,5 ώρα. 7,5 ώρα οι πόρτες ήταν κλειστές. Οι πόρτες ήταν κλειστές. Στη θύρα 4. Ερώτηση. Σκαρφάλωνα με σκάλες, φέρα σκάλες να μπορούν να πει ο κόσμος. Δεν ακούει. Στις άλλες θύρες ήταν ανοιχτές. Ναι. Ναι. Στη θύρα 4 ήταν κλειστές οι πόρτες. Ναι. Ναι. Το λόγο θέλεις. Ο λόγος. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Όταν μπήκα μέσα, ήμασταν 5.000 ήμασταν απ' έξω. Μάλιστα. Μπήκατε κανονικά, σας ελέγξανε. Όχι, τίποτα. Αφού άνοιξα, σου λέω, την κεντρική την πύλη, ναι. Είχε μία είσοδο, ένα τουρνικέ ανοιχτό, το οποίο περνούσαν. Και μπήκατε μπουκα και δεν σας ήλεξε κανένας. Γινόταν χαμός, ποδοπατιόντουσαν παιδιά. Ναι, Κώστα, δικηγόρε. Παρούσαμε να μπουν, σεκιουριτάδες δεν είχε από πίσω. Εγώ θέλω το πέντε. Στάσου αυτό, σαβαρό ρε μαλάκα, περίμενε. Ναι. Ναι. Ρε παιδιά, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν το πήρατε καθόλου χαμπάρι. Εγώ πού να το πω, δεν το έπαιρνα. Εγώ ξεχάστηκα να το πω. Πώς έγινε, ρε παιδιά. Ναι. Εγώ μπήκα 9 παρα 5 στο γήπεδο. Δεν είδα ούτε τα γκολ, ούτε τίποτα. Έφαγα τι ξενέρωμα, το ξενέρωμα. Λοιπόν, δηλαδή 20 χρόνια πώς στο γήπεδο αυτό το πράγμα δεν το ξανά. Έλυσε, θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Πήρα την ΠΑΕ. Και μου λένε να πάρω αύριο το πρωί 10 η ώρα τηλέφωνο το πρωί. Έγινε φίλε. Okay, εγώ, επόμενος. Εγώ θεωρώ, ναι, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ξέχασα να το πω κιόλας. Όντως ήταν κλειστή, δηλαδή χιλιάδες κόσμος απ' έξω. Όσοι προλάβαν μπήκαν στην αρχή. Τι δεξιοσύνη. Ζωά είναι αυτή, τι είναι δηλαδή. Δεν άνθρωποι. Θεωρώ ότι επειδή υπήρχαν κάποια μπερδεμένα, εξομεδισμένα και αυτά και τον Ατάλο, ναι. Ίσως ήταν από την ΠΑΕ αυτό για να. Ναι, γιατί, για να σκοτωθούν οι υπόλοιποι. Όχι, για να μην. Να βάλει εκεί να μην του βάλει. Ναι, ρε παιδί. Ένα προμήνυμα, ίσως ένα προμήνυμα. Σκοτωθεί κόσμο. Γιατί να σκοτωθεί κόσμο. Γιατί ο άλλος λέει πήγε. Δεν πήγε, ρε. Κλείσαν τις πόρτες σου λένε. Μην τους δικαιολογείς, ρε. Έκλεισαν οι πόρτες, ρε. Γιατί να κλείσουν οι πόρτες. Άντε πάλι τώρα, ρε. Ρε, άμα είναι ένα κουπάδι μεθυσμένα έξω και αυτά να πούμε, γιατί να πρέπει να μπουν μέσα. Δηλαδή. Κουπάδι. Ναι. Και άμα είναι ανίκανος ακόμα με τη security να τους ελέξει, τι θα κάνει. Δεν πρέπει να τις κλείσει, ναι. Τι να δικαιολογήσω. Κακός φυσικά. Την πληρώσαν κάποια παιδιά που με το εισιτήριο κάποια σωστά άτομα. Δικαιολογήσει την πάει πάω τώρα. Εγώ να τη δικαιολογήσω. Είσαι καλά, ρε. Το γεγονός λέω, ρε. Το γεγονός, λες. Ναι. Το γεγονός. Κακός. Τι τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα, ρε σκύλε. Τεράστιο μήνυμα. Πιάστε λίγο το μήνυμα. Πιάστε το μήνυμα. Ναι, ωραίο. Το καταλαβαίνω. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, ρα, παγκούς. Ναι, φίλε, ακούμε. Έλα, φίλε, δύο παιδιά είμαστε. Να πούμε κάτι δύο λεπτά να μην κρατάμε τη γραμμή ούτε τίποτα. Ναι. Τζόρνταν, εσύ έχεις παίξει μπάλα. Δώσε το στήλο λίγο. Ναι, δεξί μπακ στη Βροντού. Έλα, πάρ' το στήλο. Ναι, και έχεις παίξει μπάλα για να καταλάβεις ότι ήταν κουρασμένη ομάδα και δεν έχεις παίξει μπάλα για να τραπείς στο δεύτερο ημίχρονο με την εικόνα του Ολυμπιακού. Να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Να σε κάνω μια ερώτηση λίγο. Για κάνε μου. Καλύτερο ο Πάκου πότε ήταν, σήμερα ή με την Ντόρτμουντ. Βρε με την Τόρνη κατέβηκε ένα στατικό και έπαιζε σε 60 λεπτά πίσω και ο Ολυμπιακός που έπαιξε μέσα στην Άρσενα που ναι. Και περισσότερο από σένα. Πίσω τι έπαιζε. Που λες. Ρε δύο μέρες παραπάνω είχε ξεκούρασει ο Ολυμπιακός αυτό σου λέω. Πάνε έπαιξε στην Αγγλία όμως με 100. Πάνε ρώτα κανένα προπονητή φίλε, πάνε ρώτα κανένα προπονητή δεν τα γνωρίζεις καλά. Ο Τζόρνταν... Ο Τζόρνταν άκου. Δεν τα ξέρεις καλά τα γράμματα, πάνε ρώτα κανένα. Άκου τι λέει ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν πιστεύει ότι το φλόκο δεν ήταν θέμα ποιότητα στα θέμα κούραση. Όταν ναι, τρώει όμως στο 20 λεπτό δύο γκολ, στο 20 λεπτό δεν υπάρχει κούραση. Κούραση θα υπάρχει μετά το 65. Ακριβώς. Μετά το 65 ο Ολυμπιακός κάθισε και έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ανέβασε ρυθμό
και ναι, ναι. Να κάνετε το σταυρό σας. Ποιότητα, φίλε. Δεν το χτύπησε με τα Ολυμπιακά. Αν ο Ολυμπιακός δεν φοβόταν το παιχνίδι όπως λες. Το πιόνι, το πατσίσαρκο. Πλάκα μου κάνει. Έλα μέσα από μπάλα, δεν ξέρεις, φίλε, μίλα εδώ με κανέναν άλλο. Έλα, πες, αν δεν φοβόταν ο Ολυμπιακός, τι θα έκανε. Πες. Ας τον παλικάρι μου τώρα. Τι έκανε. Σου είπα, σε κάθε... αν δεν φοβόταν ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Εάν δεν φοβόταν ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, σε κάθε πέσιμο του παίκτου Ολυμπιακού δεν έφτιαναν 3-4 λεπτά να σκοτούν πάνω. Τρία-τέσσερα λεπτά σε λυπήθηκε και δεν έκανε 0-4 να κλέψει τώρα. Σε ζητά εδώ με κανέναν άλλο να κυμπουάσει ο Ιωσήφ. Σε αυτό φταίτε εσείς. Δεν του βάζετε τέσσερα. Εσεί θέτε. Επόμενη γραμμή. Να μην κάνετε fair play, φίλε. Τι σα κάνω εγώ. Δεν ξέρει. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Αυτό θα λε. Αύριο με τον Αλέφαντο πε. Κάνατε fair play τον πάγο. Δεν έκανε. Ναι, βρε. Όχι, τι από. Σταμάτησε ρε, εσύ, Τζόρνταν. Έκανε τρεις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, έβγαλε δύο γκολ. Και ο Πάο και έχασε. Τι σε ρε, μια χαρά είναι ο Σνάιντερλεν. Στον κορυφαίο ο Ρομπέρτο να πούμε. Πάμε επόμενη. Ο Ρομπέρτο. Μίλα ρε, μαλάκα, μίλα. Τι να πω. Μία συμφωνεί. Όχι, βέβαια. Λέγε εσύ. Ο Σνάιντερλεν μια χαρά είναι. Καθένα έχει την άποψή του. Λέγε. Πάμε. Γεια, Κωστή, καλημέρα. Γεια χαρά. Ο καλλιτέχνης με τι κάνουμε. Γεια σου, καλλιτέχνη, τι κάνεις, καλά είσαι. Όλα καλά. Ναι. Γεια σου, Μάρια, τι κάνεις. Γεια σου, καλλιτέχνη. Ηρακλειδέα σου, καλλιτέχνη. Ηρακλειδέα, Περίμενα, Μάρια, να πεις πιο πολλά σήμερα για τον Ηρακλής, μια που ήταν και το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είπε την ουσία, πρέπει να σου πει. Τι να πω πιο πολλά, Μάρια, τώρα τρώμε τον χρόνο. Τι, για, πω, για σήμερα. Για πες, τι να πω, πες. Πες, τι να πω. Να πεις σήμερα δεν είναι. Τι να πω. Σήμερα θα περίμενα και διπλό το μάτς εγώ. Άκου να δεις. Γιατί βγήκε. Η ουσία ποια είναι. Γιατί βγήκε over το μάτς αυτό. Τα τέσσερα center back χαμηλά είναι για το Λούτσο. Και ο Μπέριος. Και ο άλλος, πώς το λένε, ο στόπερ του. Και ο Μπαρτο, ο Στάμ. Ποιο λέει, τον Ιαννίνο, τον Μπαγκλέ. Τα τέσσερα center back του παιχνίδιου. Ναι, ναι. Όταν πήγανε. Ο Μιχαήλ και ο Μπέριος. Όταν πήγανε οι πλαϊνοί πάνω τους. Ναι. Και όταν πήγαν και οι πλαϊνοί του Ηρακλή πάνω τους, Μιχάς Μουργιές. Ο Μπέριος νομίζω κυρίως δεξί μπακ δεν έπαιζε. Αναγκαστικά το παιδί πήγε τώρα εκεί σήμερα, νομίζω. Καταρχάς να πω ότι αρχίζουν να βγαίνουν σιγά σιγά οι μεταγραφές. Ο οποίος είναι ανιψιός του Μπέριου, του Απόλλωνα, Ο Ηλίας ο Μπέριος του Απόλλωνα Αθηνών. Ναι, μεταγραφές βγαίνουν. Δεν μου λες. Ναι. Τι δεν είχε ο Ηρακλής που του φάνηκε που ήταν πολύτιμο σήμερα. Τους Αργεντίνους. Ναι. Ο Μπαρτολίνη, γιατί άλλοι δύο δεν είναι τίποτε. Ο Ρωμάνο και ο Περόνε. Ναι. Και ο Ηρακλής ήταν άλλος Ηρακλής. Ο Περόνε δεν χρειάζεται, ούτε ο Ρωμάνο. Ο Μπαρτολίνη όμως χρειάζεται. Ο γιατί, Μπαρτολίνη, ναι. Γιατί ο Στάμου είναι άστο, δρεπάνι είναι, μην φάει καμιά κόκκινη και μας αφήσει έτσι. Και ο Γιαμπάρη μετά το 60 ξύπνησε, που έκανε εκεί 5 κεφαλιές γυψίματα. Στο ψηλό παιχνίδι ο Γιαμπάρη είναι καλός. Και το χαμηλό είναι άστο. Οκ, okay, bye. Bye. Κάτσε να σου πω, περίμενε. Λέγε. Αρχίζουν σιγά σιγά βγαίνουν και οι μεταγραφές του Ηρακλή. Ο Βέλης, Μακρύς, Λαζάρ, Περνής, αυτοί. Ο Μακρύς καλός ήταν σήμερα. Ο Μακρύς είναι υπερπολίτιμος. Έχω απογοητευτεί πολύ. Μπάλα λίγα πράγματα. Ναι. Στην πρώτη παλιά πολύ καλός, στο ψηλό παιχνίδι πολύ καλός, δυνατός. Ναι. Όχι πολλά κιλά μπάλα, ελάχιστα. Αλλά και τρίτο center back θα γίνει και θα κόψει και θα κόψει. Από τον Τζιόλι καλύτερος. Σίγουρα. Για το Χαντί και το Περνή, τι έχεις να πεις. Έλα, είπαμε bye τώρα, έλα. Επόμενος, ναι. Για το Χαντί, με απογοητεύει. Το Χαντί το θεωρώ στις 2-3 απογοητεύσεις χρονιάς όσον Ηρακλή στη Super League μέχρι στιγμής. Καμία σχέση με το Χαντί που είδαμε πέρσι στην Αργοτέλη. Γιατί τον έβαλε, ξέρεις. Γιατί. Γιατί τον έβαλε, περίμενε, τον έβαλε πολύ αργά, στο 83. Να κλείσει τον Τζάβες. Να βοηθήσει. Περιμένω πιο πολλά από το Χαντί, ρε, εσύ τώρα. Να βοηθήσει. Απογοήτευσε τον Χαντί μέχρι στιγμής. Πάμε επόμενος, ναι. Έλα. Κώστα. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Κώστα. Είπαμε ναι. Έλα, κοίταξε. Ναι, έλα ρε ο Γιώργος σήμερα. Έλα ρε Λολί. Έλα ρε Λολί ρε Λολάρα ρε. Έλα ρε Λολάρα μου. Λέγε Γιώργο, λέγε. Έλα. Δώσε ρε Κωστή λίγο. Το Τζόρνταν θέλω να μιλήσω. Έλα εδώ Γιώργο. Εδώ είναι η αγάπη σου. Γιορδάνη. Έλα. Ξέρεις τι έγινε σήμερα, ίσως μάτς, δεν ήσουν στην τηλεόραση. Ακούς. Ακούω, ναι. Ο σκηνοθέτης, γιατί δείχνει τα offside απευθείας ή αυτά που δεν είναι offside απευθείας και το γκολ που έβαλε το πρώτο του Ολυμπιακού, το έδειχνε άλλαν τάλλον από στο ίσια, δεν το έδειχνε να δεν το δεις καλά. Λέει, και το, ναι. Κοίτα, εγώ έχω την εντύπωση ότι το γαργάλεψε και μετά από 10 λεπτά, ένα τέταρτο το έδειξε κανονικά. Από το corner, πρέπει να δείξεις, και από εκεί που θα ξεκινήσει η μπάλα, έτσι δεν είναι.
Δεν το έδειξε. Δεν ξέρω, το δεύτερο δεν μπόρεσα να δω. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν offside και ο σκηνοθέτης το γαργάλεψε. Εγώ κοίταξε, είμαι πιο πονηρός και από το διάολο. Εγώ και το δεύτερο έχω αμφιβολία γι' αυτό. Εγώ λέω για το πρώτο. Σφαγή του ΠΑΟΚ είχαμε δηλαδή. Όλα τα offside του ΠΑΟΚ τα έδειξε απευθείας. Ναι. Απευθείας. Καθαρά τα έδειξε κιόλα. Καθαρά. Και αυτό μετά από ένα τέταρτο το έδειξε από ολοξά κανονικά. Μετά από ένα τέταρτο το έδειξε από τη μέση, από τη μέση μπάλα. Ξεκινούσε, άλλαν τ' άλλαν έδειξε. Είσαι πονηρός, είσαι πονηρός. Φιλιά Γιωργάρα. Εγώ σε λέω ότι εγώ ξέρει ο Κώστας τη δουλειά έκανα. Μαγειρεύτηκα τα offside. Έτσι επειδή ήταν πολλά τα μάτια μας, μαζί σου είμαι. Σφαγή του ΠΑΟ, σφαγή του ΠΑΟ. Αυτούς τους βρωμιάριδες. Γελάρε τώρα, εντάξει τώρα, δεν μπορεί να έχεις το άμα. Τέλος, εντάξει, οκ, πολύ ωραία. Τον αμφισβητείς τον άνθρωπο. Μαγειρευτήκαν τα offside. Το έργο αυτό το είδαμε πολλές φορές. Σε επαναλήψεις το είδαμε. Σε αυτό το μάτς. Δηλαδή πρέπει. Δεν μου βγάζει μία κάρτα ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Δηλαδή. Έχει δύο λεπτά την μπάλα, δεν τη δίνει, είναι φάουλ. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, του δικού σου του Θεού. Γιατί εμείς έχουμε άλλο Θεό να πούμε. Ξέρω εγώ, ναι. Φυσικά. Βάλε έχει να πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εσύ, τώρα, εσύ μέχρι τον Ιούνιο με έβριζε τον Σαββίδη με τον έλεγε Ρωσοπόντιο και προχθές με είπε συγχαρητήρια τον Σαββίδη. Δεν είναι Ρωσοπόντιο. Τον έβριζε, τον έκραζε. Και τώρα μα το λε συγχαρητήρια τώρα. Φυσικά, καθίστε καλά τώρα, να πούμε τώρα. Δηλαδή, καθίστε καλά τώρα, δεν μα βάλετε γυαλιά. Και εσύ γιατί θύμωσε. Επειδή είπε του Σαββίδη Ρωσοπόντιο. Εσύ γιατί πετάχτηκε τώρα. Είσαι συνήγορο του. Είσαι συνήγορο του. Είσαι συνήγορο. Γιατί θύμωση. Όχι, δεν είναι Ρωσοπόντιο. Θυμωσιάρι. Μισό λεπτό. Έλληνα είναι. Μισό. Τζόρνταν, Έλληνα είναι. Γιατί για τα θύματα τη θύρα 4 σήμερα στο διάγγελμά του δεν μίλησε ελληνικά. Κακό. Έλα, πάμε τηλέφωνο τώρα. Ο Αμερικάνο, ο Έλληνα τη Αμερική μιλάει ελληνικά. Αν. Πάλι μορφή πάνω του. Αν θέλει να πετάξει τι τζαμπατζίδε έξω, να του πετάξει έξω. Μαζί και σήμερα μ' άρεσε η ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τέτοια παιχνίδια θέλουμε στο γήπεδο. Εγώ. Και όλος ο κόσμος που βλέπω, ο καλός ο κόσμος του ποδοσφαίρου, έφυγε από το γήπεδο γιατί δεν βλέπει αυτά τα μάτσα. Έτσι ακριβώς. Κύριε, παίξε χωρίς διαιτησία, μας πάτησες, θα συμπατήσουμε. Αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να μιλήσει σήμερα κανένας ότι καλός ή κακός, καλύτερος Ολυμπιακός. Αλλά η ατμόσφαιρα, τι να λέμε τώρα. Γεμάτο το γήπεδο, διαιτησία. Τι να συζητάμε. Όταν δεν μπορεί να βάλει τρεις ευκαιρίες κλασικότητα, δεν μπορεί να τις κάνεις γκολ και έχεις απέναντί σου ένα κουρφέρο. Πανάξια κύριε Ολυμπιακός, δεν το αμφισβητώ εγώ αυτό. Έλα φίλε, έλα, ναι. Να φύγουν οι τζαμπατζίδες, τι είναι το γήπεδο και πάει τζάμπα, πού πάει τζάμπα. Σωστός. Πού πάει τζάμπα. Δεν το ξέρω. Και τζάμπα και μπερδεμένος. Και μπερδεμένος, ναι. Λίγο πιο δυνατά φίλε. Λίγο πιο δυνατά φίλε, για πάρ' το αλλιώς. Φίλε, στον αέρα είσαι. Έλα. Έλα, ναι. Έλα, Τζόρνταν. Έλα. Ναι. Πρώτον, προσγείστηκα. Πριν σ' άκουσα κάτι να λέει γιατί θύρα 4 εκεί προσπαθούσε κάτι να δικαιολογήσει. Δεν υπάρχουν όλα δικαιολόγητα. Αυτό το έγινε σήμερα. Δεν υπάρχει αυτό το αυτοδικό μου έξι γιατί είναι πυρέ. Ποιο? Λιγοπατηθήκαμε εκεί πέρα να πούμε. Υπήρχαν μικρά παιδιά που προσπαθούσαν να πούμε. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Άλλο την υποθύμηση. Μέσα τι πυρέ, όλη τη θύρα είχαμε. Μπήκαμε και αυτοί που λέει στην ταβαντήτη και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά αυτό που έγινε ήταν. Τι να σε πω, έτσι τώρα. Εντάξει, θα δεν γίνεται. Δεν γίνεται πουθενά να πούμε. Δηλαδή, Μ' ακούς. Σε ακούω, αλλά όχι καθαρά και πολύ χαμηλά. Μίλα δεν... πιο αργά. Πιο δυνατά, πιο αργά δυνατά. Λίγο αν μπορείς. Ναι. Πολύ μπάσα βγαίνεις. Ακούς καλύτερα. Τώρα ναι. Πάλι καλύτερα. Ωραία, ωραία. Τώρα σε ακούω την καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, ναι, πρώτον λέω, εσύ προσπαθείς και λες ότι ξέρεις τα ποδόσφαιρα όλα καλά. Για το Σβάινστάγκερ δεν λέω ότι ξέρω μόνο εγώ, αδερφέ. Και οι άνθρωποι εδώ ξέρουν. Μόνο, άσε με λίγο να ολοκληρώσω γιατί δεν σε ακούω και εσένα καλά. Πρώτον, λέω για το Σβάινστάγκερ δεν δέχομαι τίποτα. Ο τύπος έχει πάρει τα πάντα. Ξέρω, προσπαθείς κάτι να πεις εκεί πέρα ότι κάτι δεν συμβαίνει. Δεν μου λέει τίποτα. Και ο Αμπιντάλ τα πήρε, αλλά όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, λέω απάτη παίκτη πήρε ο Ολυμπιακός.
Βέβαια, αν ερχόταν στον ΠΑΟΚ, θα μετρούσαν τον ζωντανή ΠΑΟΞίδες. Ωραία, επειδή τα έχει ξαναπεί αυτά, άσε με να μιλήσω κι εγώ. Επειδή τα έχει ξαναπεί αυτά. Ωραία, περίμενε. Αλλά άμα κάνει ένα παίκτη στον ΠΑΟΚ δεν πάρει τίποτα, τι πήρε αυτό, ρε εσύ. Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, περιμένετε λίγο να μιλήσουμε κι εμεί. Μην κάνετε διάλογο μεταξύ. Περιμένετε λίγο, ναι. Μετά πα και με αναφέρει στον Μπερμπάτοφ και κάτι λε εκεί, κάτι λέγανε οι άλλοι δεν μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό. Τώρα αυτά ναι, που λε. Ο Μπερμπάτοφ, αν δεν με ακούσει το ραδιόφωνο, φίλε, κάνω 4 ώρες εκπομπή να κάνουμε διάλογο. Ναι. Τον Μπερμπάτοφ, για τον Μπερμπάτοφ, τον Ιούνιο, αν θυμάσαι, σε 3 σετ τριήμερα. Όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες στα site παίζανε ο Μπερμπάτοφ στον Ολυμπιακό. Το θυμάσαι? 20 μέρες παίζανε. Αυτό είπα. Τρία σετ. Sorry για τα ελληνικά μου. Συγγνώμη. Έχω τα πρωτοσέλιδα του. Μπράβο και εγώ τα έχω. Μπράβο. Και έλεγα. Εκθίαζα. Και έλεγα ότι αν ήμουν ο γιος του Μαρινάκη, θα του έλεγα μπαμπά, τι πας να κάνεις. Ακριβώς έτσι. Υπάρχουν γραμμένα στο αρχείο του Λίμπερο. Όλα καλά, για τον Ολυμπιακό. Τώρα η αλήθεια είναι ότι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, έχει μία προσφορά ο Μπερμπάτοφ. Είσαι λίγο νόημα με τα γραφή του. Για τον Ολυμπιακό θα ήταν αυτοκτονική επιλογή. Αλλά εγώ Μπερμπάτοφ, εσύ, δεν ξέρω πόσο Μπερμπάτοφ έχεις δει. Εγώ έχω δει περίπου 30 εκατομμύρια ώρες. Και με Τότεναμ, και με United, και με Fulham. Άκουσε με και εμένα όμως. Ναι, πάλι κάτι. Ωραία. Λοιπόν, ο Μπερμπάτοφ μόνο θετικά μπορεί να φέρει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Δεν σου μιλά μόνο για το ποδόσφαιρό του, για όλα τα τριγύρω που μπορεί να κάνει. Αυτά είναι τα τριγύρω, ρε παιδί. Τα τριγύρω! Μαζί σου! Με το παιδί είμαι, όχι! Με το παιδί είμαι! Αυτά είναι τα τριγύρω. Σε αυτό είμαι μαζί σου! Αυτά είναι τα τριγύρω, ρε! Σε αυτό είμαι μαζί σου! Αυτά είναι τα τριγύρω, ρε! Αυτά είναι τα τριγύρω, ρε! Για μότα τριγύρω, σου ρε! Για μότα τριγύρω! Τι τα τριγύρω! Να καταλήξω λίγο για το τριγύρω. Σε αυτό είμαι μαζί του. Καλά είναι τα τριγύρω. Άρα εγώ θέλω να φάω γύρω, κανονικό γύρω, όλα τα τριγύρω. Έλεος! 5.500 ευρώ τη μέρα παίρνει ο Μπερμπάτοφ και μου βάζει τα βρύδια. Άσε τα τριγύρω τώρα. Άκουμε λίγο να ολοκληρώσω όμως. Άκουμε λίγο να ολοκληρώσω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που είδα κιόλας στο τέλος εγώ στο γήπεδο σήμερα, πώς ήταν ο κόσμος, εγώ το χούσαρα πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι η ομάδα φέτος μπορεί να είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω εγώ τόσα χρόνια στο γήπεδο να βλέπω ένα πράγμα το οποίο μου αρέσει. Ποιο? Γιατί η ομάδα φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει καλό. Κάτι πολύ καλό πάει να γίνει και δεν μας πείραξε καθόλου κιόλας ήταν. Καθόλου δεν μας πείραξε. Προηγείται η ΑΕΚ και δεν με πείραζε καθόλου γιατί έβλεπα ότι η ομάδα πατάει και κάτι θα κάνει καλό. Προηγείται ο Αντρόνης, βλέπω ότι η ομάδα πατάει και κάτι καλό θα κάνει και το κατάφερε. Σήμερα δεν μας βγήκε τον Ολυμπιακό γιατί κακά τα ψέματα έχει πολύ καλή ομάδα, την έχει στήσει εδώ και χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τώρα αυτό το στήσιμο και το κάνει σωστά. Και θα πάει και θα γίνει κάτι πολύ καλό. Αυτό. Ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν. Ένα δευτερόλεπτο. Τελείωσε ο Μπάουξης. Μαρία, ο Σβάινστάγκερ, συμφωνώ και εγώ, μια γλίτσα είναι. Γλίτσα, δεν ναι. Είναι ποδοσφαιριστής. Ναι, ο Κεντήρα. Ο Κεντήρα. Ο Λαμ. Ο Λαμ είναι καλό μπακ. Καλό, αλλά... Και μεγάλο χαβ. Είναι υπερτιμημένη ναι, κάθε επαφή. Ναι. Ποντόλσκι. Μεγάλο χαβ. Πολλά μωρέα ανεβάσματα. Μεγάλο χαβ Γερμανός στην Αγγλία ήταν ο Χάμαμ. Της Λίβερπουλ. Πιο πάνω από τον Λάμπαρτ. Τον έχω. Παγερά. Μεγάλο χαφ. Τεράστιο χαφ. Οκ, για μένα προσωπικά. Δίτμαρ Χάμα. Μονοκόμματος. Ο Λάμπαρτ. Ξέρετε. Μεγάλη παικτούρα. Μεγάλο χαφ. Μεγάλη παικτούρα. Ναι, λέμε να έκανε καριέρα στην Αγγλία. Κόσμο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Είμαι αυτό που πήρα πριν και είπα για τη θύρα 4 απ' έξω τι έγινε. Ναι. Τζόρνταν, δεν στο λέω τυχαία. Κοντέψαν να σκοτωθούν παιδιά. Πέραν μέχρι και σκάλες και ανέβαιναν από πάνω. Και ραπ θέλω να το ψάξει αυτό. Στάσου. Γιατί εγώ θα πάρω και στην ΠΑΕ τηλέφωνο. Στάσου, βρε παιδί. Εσύ είχες εισιτήριο. Διαρκείας εγώ. Ωραία. Εδώ λέει καταγγελία ότι πήγαν οι τζαμπατζίδες να μπουν και κλείσαν οι πόρτες. Αυτό λέει. Εμένα τι με νοιάζει. Ναι. Να σου πω κάτι, Ραπτόπουλε. Άκουσε με λίγο. Εσύ ανοίγεις μυαλό, φίλε. Άκουσε με λίγο. Να πα σε άλλη θύρα. Και να πεις πάρτο και μπαίνω. Δεν μου λες, άκουσε με λίγο. Κάνω μια ερώτηση τώρα, φίλε. Εγώ δεν είμαι ούτε αστυνόμος, ούτε τίποτα να πω το τζαμπατζί δεν θα μπεις, δεν θα κάνεις. Εγώ έχω πληρώσει το διαρκείας μου και θέλω να μπω, να δω το παιχνίδι, να το ευχαριστηθώ, να το γουστάρω. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο. Να σου πω έτσι, δεν ξέρω να πω. Θα απαιτήσεις να σου αποζημιώσουν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και άμα δεν στο κάνουν θα έρθεις να με βρεις και εμένα και οποιοδήποτε
ρεπόρτερ και τα λοιπά. Κάποιοι ρεπόρτερ πρέπει να μην το βγάλουν και να πούμε τι έγινε. Όπως και να πούμε γιατί οι σεκιουριτάδες και με ποιο εντολή κλείσαν τις πόρτες. Αν δεν μπορούν να. Εγώ το Σαββίδι το γουστάρω πολύ. Ναι. Αλλά αυτό που έκανε σήμερα με ξενέρωσε απίστευτα. Ξέρεις είναι γιατί. Απαράδεκτη συμπεριφορά. Δεν είμαστε πρόβατα. Δεν είμαστε. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι ξέρεις, πήραμε τα λεφτά σας και τώρα κόψτε το λαιμό σας. Ήταν μια λάθος ενέργεια της διοίκησης. Απαράδεκτο. Σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Εγώ τώρα σου μιλάω ειλικρινά πάνω απ' όλα. Έχει και μην πα να το δικαιολογήσει όμω. Μπαίνουν μέσα τα μπερδεμένα αυτά και τζάπα. Τα σου ναι, ρε Τζόρνταν, εγώ τι φταίω να την πληρώνω. Πώς θα προστατέψει την ομάδα. Εγώ τι φταίω. Δεν σε εσύ, αγόρι μου, έχει δίκιο. Ρωτάω εγώ τώρα. Κάνουν ένα ντου και μπαίνουν 300 μέσα. Μπερδεμένοι έξω με μαλαματίνες με αυτά με τα μπουκάλια. Ας βρει τρόπο, εμένα δεν με νοιάζει. Απαντήσω στον Τζόρνταν. Άλλες 100.000 πρόστιμο. Απαντήσω να πατήσω εμένα δεν με νοιάζει, ας βρει τρόπο. Μισό λεπτό λίγο, γιατί με ρωτήσω. Θες να πεις καρφάλωναν από πάνω και κόντυψαν να σκοτωθούν παιδιά. Ακριβώς, να το. Πορτοπατιόντουσαν εκεί πέρα. Πρόχνανε, βαρούσαν. Πού πονοπατιέται, ρε φίλε. Κλείσαν τις πόρτες, τι πόδιο πατιέται. Τι λες, ρε Τζόρνταν, ήσουν εκεί. Εγώ όταν πήγα ήταν κλειστά. Ένα τσούρμο ήταν εκεί. Άκου τι λέει το παιδί. Άκου τι λέει το παιδί. Άκου τι λέει τώρα. Ένα τσούρμο κόσμο, 5.000 είχε απ' έξω εκεί. Και ποδοπατούσε ένα στον άλλο, γυναίκες, κοριτσάκια, παιδάκια. Σκάλες φέρανε από δεν ξέρω που τις βρήκαν και ανέβαιναν από πάνω να πέσει κανείς να καρφωθεί. Ερώτηση. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες και κλείσανε ή δεν ανοίξανε. Ήταν ανοιχτές ναι. Και κλείσανε. Εγώ 7,5 ώρα που πήγα ήταν κλειστές. Ο λόγος ήταν ότι μπαίνανε κουτραδόρι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ήρθε ένα μήνυμα προηγουμένως και λέει ήταν τζαμπατζίδες που μπαίνανε. Ναι, εγώ τι φταίω. Να βρει τρόπο να τους ελέγξει. Εγώ πληρώνω. Θέλω να δω το παιχνίδι. Φίλε, άλλο ρωτάω εγώ. Πες ότι ήταν έξω 200-300 τζαμπατζίδες ναι. Και μεθυσμένοι. Ναι. Στρωμένοι. Ρε παιδιά, τι εγώ τουλάχιστον εκεί που ήμουνα, είχα 30 άτομα μπροστά αυτά που έβλεπα και τα 30 είχαμε στήρια λοιπόν, και διαρκεία. Για να το λήξουμε. Ή θα πάρει ο Σαββίδης 30 γαϊδούρια. 2 μέτρα σάντιμο. Πρόβλημα αυτό. Περίμενε. Με κάτι χέρια τέτοια. Με τα ρόπαλα. Εγώ θα ήθελα ένα μάτι που δεν χάνω ποτέ. Όπως είναι αστυνόμοι στη Γερμανία και στην Ολλανδία και θα πει δεν πληρώνεις εισιτήριο, φάτη να πούστη. Τι δεν παίρνει ο εισιτηριοδρόμο. Σε όλα τα γήπεδα, εγώ σαν Σαββίδη. Ρε, σαν κατλίκη πούστη. Εγώ πληρώνω. Αλλιώς, άκουμε. Ο Παοξής που λέει ότι γιατί έφευγε έτσι, έφευγε και γι' αυτό το λόγο. Έφευγε γι' αυτό το λόγο με μούτρα. Αλλιώς, άμα βάλει σεκιουριντά 1,5 μέτρο, 1.000 τέτοια που βλέπει το φίλο και το φοβάται, είναι πρόβλημα. Σκοπός είναι αυτός που αστυνομεύει να έχει παράστημα. Μπόι, μπράτσα, εξουσία. Παίρνει και κάποια λεφτά, ε. Και να παίρνει και λεφτά. Όχι 30 ευρώ και 40 ευρώ. Τον οπαδό να μην μείνει άνεργος, να φυλάξει τον οπαδό, γιατί το έλα εδώ, μισό λεπτό. Η κεντρική πόρτα η μεγάλη που άνοιξε όταν φεύγουμε από το γήπεδο, μπήκανε παιδιά από πάνω και σπάσανε το λουκέτο και άνοιξαν τα παιδιά, όχι ούτε καν σεκιουριτάδες. Πάμε, για μπάλα θέλω τώρα. Πρωτόγονη κατάσταση είναι αυτή. Ή θα βάζεις βόδια, να το βλέπω εγώ και να το φοβάμαι, άμα αυτός φοβάται εμένα που θα με ελέγξει, το έχει χαμένο το παιχνίδι. Άντε μπράβο. Πάλι τώρα 50 χρονών άνθρωπο, 100 κιλά, που φοβάται τον Ηρακλειδέα τον οπαδό. Άσε πέντε γαϊδούρια και να δέρνει. Να δει ξαναμπαίνει μέσα ζάμπα. Αλλά μετά θα βγουν οι δημοσιογράφοι, ναι. Θα πούνε τα παιδιά ελευθερία στου οπαδού και τα λοιπά που λύσουν τα φύλλα. Αυτά γίνονται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Τζαβέλα, τι να πω, φίλε. Μπάλα, δεν ξέρω, τα λέω συνέχεια εγώ. Έχει δίκιο. Να τον πατάει μετά πόση ώρα κανονικά κάρτα είναι. Ναι, κάρτα είναι. Το είπαμε όλοι που πολύ, εντάξει. Την έψαχνε. Εντάξει. Πάμε. Εγώ για μένα είναι δούριος ύπος του ΠΑΟΚ τώρα, τα ξέρω αυτά. Άσε τώρα. Για τον Τζαβέλα. Όταν μιλάω εγώ για τον Τζαβέλα, ξέρω πότε μιλάω. Μη στεναχωριέ. Τα βλέπουν τα μάτια μου, ναι. Και τον πατάει εκεί να φάει την κάρτα, δηλαδή. Γιατί την ψάχνει. Να σου πω τώρα να σου απαντήσω. Ναι. Για να φτιαχτεί το πόπολο. Γιατί να την πληρώσει η ομάδα. Για να φτιαχτεί το πόπολο. Γιατί ρε φίλε, εμείς δεν θέλουμε τέτοια. Κι όμως μην το λες. Επόμενη. Γιατί τον έλεγα δούριο ύπο. Πάμε. Ήταν διαιτητής ο Δούρος. Πολύ βαρύ είναι αυτό, ε. Έλα, ρε, Δούριος ύπος είναι πολύ βαρύ. Τι άμα κάνει το πρωτοπαλίκαλο, με κάνει εκεί. Χορτάσαμε από αυτά. Άμα αφήσει με 10 την ομάδα. Με συγκινεί η τοποθέτησή σου. Γιατί. Με συγκινεί και με θυμπιάζει. Με συγκινεί. Δηλαδή, εγώ θέλω να προστατέψω την ομάδα, όποιος μέσα τον βλέπω έτσι να πούμε, τον κράζω. Εδώ. Δηλαδή μου λες... Δεν θέλει κολομαγκές μέσα στο παιχνίδι. Πώς, φυσικά. Δεν θέλει, δίκιο. Δηλαδή μου λες τώρα ότι ο Δούριος ύπος... Δεν τον πατάει το πόδι εκεί πέρα. Λοιπόν, αν ακούει ο Τζαβέλας, το Δούριο... Το να του κάνουμε κριτική είναι. Ναι. Το Δούριο... Γιατί ψάχνει την κόκκινη, πες μας. Ας μας πει γιατί την ψάχνει. Περίμενε,
Μη φωνά, μη συγχύρεσαι. Άρα μου λες, όταν ο Κωνσταντινίδης. Το χωριό μου, Μέγας Αλέξανδρος. Κάτσε ρε μαλάκα. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα στον ΠΑΟΚ. 2,5 μήνες έξω ο Κωνσταντινίδης. Κάτσε, σιγά, τα άλλα όλα δεν πειράζουν. Σιγά τον Κωνσταντινίδη. Ναι. Ο καλύτερος back half. Σιγά, το πάω, το ξέρεις εγώ. Μη φτύνεις. 2,5 μήνες έξω, αυτό είναι το πρόβλημα. Κωνσταντινίδης είναι σαν τον Κατσικά. Άντε βρε τώρα με πείτε για τον Κωνσταντινίδη. Άκουμε εμένα. Άντε βρε τώρα με πείτε. Για τον Τζιόλι μας τα κάνατε τσουρέκια εδώ 2 χρόνια. Ο Τζιόλι ξέρει μπάλα, βρε. Ο Κωνσταντινίδης είναι Κατσικάς. Θριαυματίζεται μυϊκά. Γι' αυτό θα παίξει ο Κίτσου. Άντε μπράβο. Γιατί που τον πέρασε ο Τουρμάς, σαν σταματημένο. Σαν σταματημένο τον πέρασε. Έχετε back half, αλλά δεν είναι back. Τα half. Και παίζει με μια ομάδα με ποιότητα και σε κάνει fair play. Αλάκα. Έτσι λόγω. Μισό, μιλάς. Άρα λες εσύ τώρα, όταν τρώει ο Κωνσταντινίδης και πέφτει κάτω και μπαίνει από εκεί ο Τουρμάς και σεντράρει. Και δίνει την πάσα μάλλον και μπαίνει ο άλλος μέσα. Ο Τζαβέλας που είναι. Πού είναι. Ο Τζαβέλας πού είναι εκεί. Ο Ροντρίγκης πού είναι. Ο Τζαβέλας πού είναι. Για τον Τζαβέλα μιλάμε. Πού είναι ο Τζαβέλας. Πού είναι ο Ροντρίγκης και ο Τζαβέλας. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Το κάνανε επίτηδες. Όχι. Αλλά τι, λέω. Τι δουλειά είναι πολλές. Στη φάση που τον πατάει το πόδι γιατί το ψάχνει. Τόση ώρα που λέει τον πατάει το πόδι, γιατί δεν ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποβληθεί. Ένα που έπαιξε 60-40 τον πάγο και δεν επεκλήθηκε. Να, σώπα, μα τη λες και από πάνω. Τη λέω και από πάνω, ναι. Ο άλλος την έψανε την κάρτα. Την κάρτα την έψανε, δεν την έψανε. Και ο Κοντρέρας μου ρεπατούσαν. Δικαίωση μήνυμα από Θωμάς Τόντον, Ηρακλειδέα και Λίβερπουλ. Τι λέει. Δικαίωση ραπ για Στάμου. Για μένα φταίει και στο φάουλ γιατί σκύβει στο τείχος. Σωστό, σωστό. Μακρύς πολύτιμος αν δεν παίζει ο Μπαρτολίνη. Πάμε κόσμο. Καλημέρα. Μ' ακούτε. Διάλειμμα ή το ναι, είπες πριν ράπ ότι να φέρει ο Σαββίδης 30 ντουλάπες να κάτσουν έξω από το τουρνικέ. Και όποιος θέλει να μπει τζάμπα, πάω εγώ ή ο Τζόνταρ. Αυτές οι ντουλάπες θα κοιτάνε ποιος έχει εισιτήριο και ποιος δεν έχει. Ναι ρε φίλε, δεν θα ελέγξουν. Έλεγχο κάνουν σωματικό. Φυσικά θα και θα κάνουν. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος, σε όλα τα ντέρμπι. Ναι. Μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ναι. Να μπαίνει σε φανατική θύρα ναι. Και να μην σου κάνουν έλεγχο. Ναι. Αν έχεις, όχι ρε παιδί μου, φωτοβολίδες ή τέτοια ή λέιζερ. Αν έχεις ένα πιστόλι πάνω. Ένα μαχαίρι. Σωστό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν κάνω. Παιδαρέ, άκουσε με λίγο. Σωστό. Εγώ εις φορές ήρθα στην Τούμπα, αργενός είμαι. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και μπαίναμε μέσα. Ναι. Όσες φορές ερχόμασταν οργανωμένα, δεν μας σταμάτησε κανένας. Φορτηγό έβαζα μέσα. Δηλαδή, οι αυτή η κατάσταση και σε φανατική θύρα. Δεν υπάρχει να αφήνει πανεξέλεκτο κόσμο να μπαίνει με ό,τι θέλει πάνω του, με τσάντες ολόκληρες μπαίνανε. Μολότοφ μπορούσαν να έχουν πάνω τους. Κρατάει ένα μαχαίρι, πηδάει τα κάγκελα, δίνει μια τον Ρομπέρτο. Ό,τι θέλει κάνει. Τζόρνταν, αγωνιστικά λες ότι βλέπεις μπάλα. Ο Μπερμπάτοφ σου αρέσει σαν παίχτης. Εντάξει, ο Μπερμπάτοφ πιο πολλές ασίστ θα δώσει παρά τα γκολ που θα βάλει. Ο Μπερμπάτοφ κάνει δηλαδή πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, δεν μόνο αυτό. Ποιες δουλειές κάνει πήγαινε, σήμερα, πήγαινε να βγάλει ένα γκολ σήμερα, δεν το πήγες χαμπάρι. Ποιον απαταιώνα τον βρήκατε και τα σέρα τώρα. Γιατί δεν έβαλε τον Ζαΐρο σήμερα. Καλά σε κάνω ρε που βγάλε φαντός να πούμε και εσύ για τον Μπερμπάτοφ. Τι με είπε, ξέρεις τι λέει τώρα. Τι σε λέει. Ενά να το δούμε δεν τραβάει. Στο μόνο που είχε δίκιο ο Αλέφαντος για τον Μπερμπάτοφ ρε μαλάκα. Τι είπε. Για σένα. Ότι τι. Μη μιλάς για τον Μπερμπάτοφ. Πότε το. Ότι παικταράς. Πριν πόσο καιρό. Πριν λίγες ένα μήνα. Ναι. Πριν ένα μήνα. Ναι. Του λέω δεν πρόκειται να παίξει. Κάθε φορά έρχεται καλύτερα. Του λέω το αλέφα του, αυτός δεν θα παίξει. Μόνο το φρύδι βαμμένο που είδα. 15 γκολ θα τα κάνει. Θα τα κάνει και θα βγάλει άλλες τόσες ασίστ. Θα βγει τέταρτος, τρίτος. Δεν θα περάσει τον Παναθηναϊκό. Αν βγει τέταρτος δρόμο. Θα κάνει 15 γκολ. Ο Κλάος δεν κάνει 15. Αν βγει τέταρτος δρόμο. Στην περιοχή να υπερέχει ο Πάο, να φορτώνει και να βάζει. Άντε ρε τώρα! Ο Μπερμπάτοφ, άντε ρε τώρα από εκεί πέρα! Άντε τώρα! Τζορδάν, είμαστε όλοι καλεσμένοι την Κυριακή. Απέλ, δόξα δράμας. Ντερμπάρα, η Απέλ κέρδισε μέσα στο φιλότο 1-2. Στην Απέλ μέσα. Περιμένει τώρα τη δόξα δράμας. Συνέχα φίλε. Χάρη να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή και πάμε διάλειμμα στη μέση. Αν ο Μπερμπάτοφ δεν πάρει τον Μπάουκ να το βγάλει δεύτερο. Δεν τον σηκώνει. Είναι αποτυχία. Μα αφού κρύβεται ρε. Κρύβεται ρε. Κρύβεται. Δεν ξέρω. Πάει στιτό στην περιοχή να φορτώσει ο ΠΑΟΚ με παίκτες, να φορτώσει ο Ροντρίγκες αυτός και να τη βάλει έτσι. Έτσι θα έκανε και τον γκολ. Όπως το έκανε και στον Ατρόμητο. Να πάρει την μπάλα, να τριπλάρει, να μπει κατά μήκος μπούκα και τέτοια. Ίδια χαρακτηριστική. Δηλαδή ο Κλάους που τον βρίζουμε, τι κάνει δηλαδή στο γήπεδο. Εγώ τον πήρα τον Μπερμπάτοφ για να ξεκάσω τον Κλάους. Τελευταία γραμμή για το ίδιο.
Πιο μεταπολιτική. Έχει τουλάχιστον ο Κλάος και μια μεταπολιτική αξία να το πάρουμε και λίγο ηλικιακά. Δηλαδή, αν μπορεί να πάρει και κάτι. Τι να πάρει. Τίποτα δεν έχει ο Κλάος. Σε παιχνίδια που θα πατήσει ο ΠΑΟΚ περιοχή, θα κάνει γκολοπέδα. Ο Κλάος τον έβαλε σήμερα, ρε παιδιά. Γιατί έχει, όπου δεν πατάει έχει, ο ΠΑΟΚ περιοχή. Έχει με τον Ολυμπιακό παράδοση, σκοράρει συνέχεια. Ρε εσύ. Γι' αυτό τον έβαλε μέσα. Βγαίνει ο Μπέρκ. Να τον πετάξω μετά τον περπάτο. Και ο Μπέρκ πεσμένος είναι. Από τον περπάτο είναι καλύτερο. Πεσμένος είναι ο Μπέρκ. Βγαίνει ο Μπέρκ, παίρνει την μπάλα, μοιράζει. Βγαίνει εξτρέμ, σεντράρι, κάνει ράνι. Ο Μανιάς στο κέντρο την παίρνει, υποδέχεται, τη δίνει, την ξαναπέρνει, την ξαναδίνει. Βγαίνει 30 μέτρα, κεφαλιά, άουζο. Άσε, βράδυ από εκεί πέρα. Ο Μπέρκ όταν ήρθε στην Ελλάδα, τους πρώτους 2-3 μήνες δεν βλεπόταν. Είχε μελαγχολία, είχε κατάθλιψη, είχε προβλήματα. Καλά, ο Μπερμπάτοφ έχει μελαγχολία, μόνο από πού είναι. Όχι, άλλο λέω. Από πού ήρθε, από το Φοντενεμπλό, με γαλλικά και πιάνο, μόνο από το χωριό, το είπε κιόλας, από εδώ πέρα πάνω. Μισό, μισό. Να σου πω και μια. Μην αντίδραση είναι για έτσι. Ο Μπερμπάτοφ δεν έκανε προετοιμασία. Οργισμένος Βαλκάνιος είναι. Να σου πω και μια αλήθεια. Έχει πάρει γραμμή στον Ηρακλή. Τον είδαμε, μπήκε με μένα. Να του φάει το τόπο τη καριέρα του ήταν. Θα παίξει στο Καφτατζόγλιο ή θα κάνει τον δραματία. Αυτή την καραμέλα, εντάξει. Τι είπε τώρα. Εγώ. Έχει πάρει γραμμή από τον Ηρακλή κάτι. Μαγκάκια με είπαν εκεί που κάνουν τη... στην κερκίδα. Τα center back μας θα κάνουν ό,τι κάνει ο Σέμος και ο Παπαδόπουλος. Ο Μπερμπάτοφ. Ναι, θα πάει στη δύση στον Καρτατζόγλου. Όχι, θα πάει, θα αποβηθεί. Θα πάει. Διχέστη. 0-3 θα έρθει εκεί μέσα. 13-0 θα έρθει αυτός, δεν θα πάει. Θα πάει. Θα δούμε. Φυσικά θα πάει. Εγώ λέω θα πει τράβηγμα ο Μπερμπάτοφ. Θα δούμε. Φέραν ποδοσφαιριστή με περούκα. Ποιο? Ο Μπάου. Περούκα. Εγώ δημοσιογράφο με περούκα τον πληρώνω. Εμένα. Λογιστή με περούκα τον πληρώνω. Ποδοσφαιριστή με περούκα τον πληρώνει, δεν είσαι πρόεδρο. Λέγε ρε. Οπτικά μιλάμε τώρα. Οπτικά. Τον Μπερμπάτοφ τώρα, έβαλε μαλλιά. Έχει περούκα. Οπτικά. Ποδοσφαιριστή με περούκα τον πληρώνει. Ξέρει, για να ανέβει εσύ, μην κατεβάζει τον άλλο. Να είναι άσχημο αυτό. Εγώ σε λέω ότι. Εγώ σε λέω ότι. Δηλαδή αυτό το λάθο κάνει η Αριανή. Για να ανέβετε εσεί, κατεβάζετε τον Άρη. Δεν το κατεβάζω, ρε παιδί. Αλλά με εκείνη την περούκα. Να τον ήθελε στον Άρη τον Μπερμπάτοφ. Ναι, ναι. Τελείω. Αλλά ποδοσφαιριστή με περούκα, ξέρει, είναι οπτικό το θέμα, ρε παιδί. Είναι σαν να πάνε να πηδήξει γκόμενα χωρί δόντια. Κατάλαβε. Με τα δόντια. Είναι που λέμε θα σου κάνει όμω πίπα με τα ούλα τη. Έλα, ένα προστιχέ δεν θέλω να ακούω. Τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Πάμε, ναι. Ναι, καλημέρα, μ' ακούτε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μ' ακούτε. Ναι, ναι, Ηρακλειδέα. Ναι. Λοιπόν, καθώς. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ μόνο στα εξωαγωνιστικά, γιατί δεν μπόρεσα να δω τον αγώνα μέσα, επειδή δούλευα. Ο παδός του ΠΑΟΚ είστε. Ναι, φυσικά. Αλλά ήθελα να σας πω κάτι, ότι αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτές τις ιστορίες είναι καπιουνού παιδιά. Καπιουνού είναι. Γιατί φυτρώσαν τα μεντάρια, είναι βέβαια. Και αυτά τα παιδιά δεν παίρνουν μόνο από τους γονείς, παίρνουν και από εσάς που σας ακούνε. Ναι, όπα. Και. Και τι σημαίνει αυτό. Ό,τι τι. Εμείς δηλαδή τα μεταφέρουμε σε κακούς δρόμους. Ναι, εννοείται. Δεν είναι μόνο οι γονείς. Εμείς τους κατευθύνουμε. Είναι μόνο η ιστορία που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον ΠΑΟΚ, όλη αυτή η ιστορία, τον Νταβατζηλίκη, το Ρετσίνα Κόλλα και ντου. Εγώ το έβγαλα αυτό. Εγώ το έκανα το τιμόδο αυτή. Φίλε, αν γίνω ποτέ στην τελευταία παικτούρα. 2-24 ώρα πρωθυπουργό, θα απελάσω από την Ελλάδα πολιτικού, δημοσιογράφου και Έλληνε διαιτητέ. Καλά, εσύ αγόρι μου, μόνο για να σου καθαρίσει τα παπούτσια, εσύ. Τι πράγμα. Έλα, καλέ, εσύ ποιοτική, πε μου, εμεί τι φταίμε. Αν το σκαλίζει τόσο πολύ. Όλα αυτά είναι θέμα παιδείας. Το μεγαλύτερο όπλο στον άνθρωπο είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Τι παιδεία έχουμε εμείς για ποδόσφαιρο? Δεν έχουμε, ναι. Δεν έχουμε. Μαζί σου είμαι και με συγκινείς. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Αλλά και εσύ τώρα μίλησες στο Μένιο πολύ απαξιωτικά. Σταμάτα, ρε παιδί. Πόσο χρόνο είσαι. Μίλησες στο Μένιο σαν να είναι σκουπίδι. Κάτσε, περίμενε λίγο. Πόσο χρόνο είσαι. Εγώ του δείχνω τη ρίζα του κακού. Πόσο χρόνο είναι αυτό. Πού να καταλάβετε τα γάρ. Πάνε για διάλειμμα, κατουρίθηκα ρε. Τελείωνε. Πόσο χρόνο είσαι. Πάει κατουρίσου θέλω. Πόσο χρόνο είσαι φίλε. Μπορεί εσύ και αυτός που είναι στη ρίζα. Είσαι παοξής. Ναι. Και είσαι 48 χρόνο παοξής και μιλάς για παιδεία. Ναι. Εγώ θα πάω να χέσω, δεν θα πάω κατουρίσου. Γιατί, πάμε γιατί, δεν πάμε διάλειμμα ρε. Καλά και... Κολοτερορίτσα. Κολοτερορίτσα.
Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω Τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους.
Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μάντα χρονισμού άλλαξες. Τι θες να μιλήσουμε για την εκεί. Εκεί Μπάγεβιτς. Τι πάει. Τώρα στα γεράματα. Τι δεν πάει, δεν πάει. Καλά, γελάει η κοινωνία μου. Εθνική μόνο Άγγελο Αναστασιάδη, Σακητσιόλη, γιατί τώρα ποιος είναι το και ζωγραφίζεις τη λες τώρα. Ναι, ρε, καλά σε λέω. Φρύδι βαμμένο, παίκτης του ΠΑΟ. Η άλλη στον Άρη έφερε να πούμε όλες τις κονίστρες εκεί τους. Πώς τους λένε. Τον Τρίφωνα το Σαμαρά. Τι είναι αυτό, ρε. Τον Τρίφωνα Σαμαρά έφερε. Τρίφωνα Σαμαρά. Αυτό ο Τσάλας πρέπει να έχει πολύ μεγάλο κοντίνι. Καλά κάνει, ρε. Τι να κάνουμε τώρα. Μόλις κλείσαν τον Σούστερ και ο Σούστερ είπε. Δεν θέλω τον Τζάνα, θέλω τον, όπως το λέγανε τον άλλο Παναγόπουλο, όπως ήταν Παναγόπουλο στη Γερμανία. Δάκτυλος του Ολυμπιακού, το καταστημένο, του Πειραιά. Ακυρώθηκε ο Σούστερ. Ο Γιώργος Ομίλος. Για να ελέγχουν την εθνική εκεί πέρα. Παρεβάλλε. Α, λες τον που ήταν και στο Πανιόνιο, ρε, εσύ, τον άνθρωπο. Ναι. Άκου να δεις πως είναι η νοοτροπία. Ήταν και στον Πάοκ, στον Πάγκο Βοηθός. Και μετά να υποστηρίξουμε την εθνική. Α, τώρα δεν είσαι Έλληνας. Πάντα Έλληνες. Πάντα Έλληνες. Αυτοί είναι Έλληνες εκεί που με την εθνική. Με το Ζαγοράκι ήμασταν. Με την εθνική. Μην το πάρει. Έκανε σκηνή του Μάντσεστερ, ναι, ρε φίλε. Αυτή είναι. Εθνική. Σκηνή του Μάντσεστερ, ναι. Ανεσυμφέροντα. Αν έχει κόλο και είσαι μάγκα, την εθνική, στι δόξε τη να τη βρίζει. Με την εθνική των Αθηνών. Αν δεν πανηγύρισε. Δεν πανηγύρισε. Ήταν ουρακοτάγκο. Ουρακοτάγκο. Δεν πανηγύρισε. Ουρακοτάγκο. Χιμπατζή. Ουρακοτάγκο, σαν ουρακοτάγκο πανηγύριζε. Ποιο, εγώ. Εγώ. Για προσωπικά μιλά. Προσωπικά ούτε δεν έχει. Δεν έχει τώρα το Σάντο. Ανέκαθεν δεν την κουστάρω εγώ. Να παίρνουμε τα 200 άρια, δεν έχει το Σάντο τώρα. Ποιο Σάντο, ποια 200 άρια. Έβγει ο Γκαγκάτσα από την Ελλάδα. Τι είναι 200 χιλιάρια για τον Πάο. Το Κοτσιάνι Κούλι 2 εκατομμύρια. 200 χιλιάρια τι για τον Πάο. Χιλιάρια. Σαν να πάμε να σα πω, πάμε να πιούμε έναν καφέ. Σα κέρασε ένα καφέ. Καλά για τον Πάο. Πάμε τέσσερι τελευταίου. Ναι, έλα ραπ. Ναι. Ραπ, πάμε. Ραπ. Είπαμε, πάμε, φίλε. Έλα, ραπ. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν. Κυριάκος από Νεοχωρούδα. Να σε ρωτήσω, ραπ. Εσύ θεωρείς ότι ξέρεις μπάλα. Όχι. Α, είπα κι εγώ. Γιατί τώρα να μου λες ότι ο Περμπάτοφ δεν αξίζει αυτό που είναι. Ότι εγώ σου λέω ότι ο Πάουκ φέτος πάει για πρωτάθλημα. Εσύ από την Νεοχωρούδα μου είσαι καλά. Πάουκ πάει για πρωτάθλημα. Για να άλλο. Φίλε, μιλάς για Περμπάτοφ σε μια πόλη όπως η Νεοχωρούδα που έβγαλε την πεκτούρα των φάνητων. Του Τζιάρη. Και Χρήστο Κωστή. Λοιπόν, επειδή ο Φάνης του Τζιάρη είναι και Χρήστο Κωστή. Και Χρήστο Κωστή. Επειδή ο Φάνης του Τζιάρη είναι και Σαπάνι δίπλα, ο Πεντάλοφος. Κάνε έναν κόπο, ρώτησε το την άποψή του για τον Τζιάρη, για τον Μπερμπάτο. Τον Φάνη, τον οποίο τον λατρεύω. Τον Φάνη, τον Τζιάρη, τον οποίο είναι και φίλος μου, τον λατρεύω. Ρώτησε τον λοιπόν. Και ήταν παικτούρα ο Φάνης του Τζιάρη. Όπως και ο Κωστής. Ρώτησε τον για τον Μπερμπάτο. Κοίταξε, τον έχω δει εγώ και ξέρω εγώ. Επειδή έχει βαριά άποψη για την ποδοσφαιρική ο Φάνης ο Τουσιάρης, ρώτησε του την άποψή του για τον Τουσιάρη. Στο μάτς της καριέρας του ένα μάτς ήταν να παίξει και επί 32 λεπτά περπατούσε. Και με νικήσανε τα νανοειδή ποδοσφαιροειδή της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τρίτος από το τέλος. Ναι. Ο αδερφός της Κατερίνας Στάνου, ο δίδυμος. Έλα. Ναι. Καλημέρα, Κώστα. Να τόσο καλό ο άνθρωπο. Την καλημέρα μου. Φαίνεται από τον Νίκο τη φωνή. Έλα, γλυκό αγόρι. Καλημέρα. Ποιο ήταν αυτό, Πάοκ. Ο Ηρακλής ο Αργιανός. 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 Ηρακλής ο Αργιανός που στην πορεία θα γίνει Πάοξη. Ναι. Λοιπόν, εγώ το Σάββατο το είδα το παιχνίδι. Λοιπόν. Ποιο παιχνίδι είδε. Του Άρη με τον Απόλλων Κρέας Βεχίδη. Και εγώ το είδα. Θέλω να μου πει πόσο του δόθηκε ευκαιρία του Αργιανού να. Να βγάλουν τη βρωμιά και την γλίτσα από πάνω τους επικοινωνιακά με το θέμα Κόκε. Και έρχονται να στηρίξουν τον Κόκε τη στιγμή που ο Αναστόπουλος τους δίνει assist για να βάλουν γκολ. Επικοινωνιακό γκολ. Τι μας λένε οι Αργεροί τόσο καιρό. Άκου, εμείς αλλάξαμε. Τέρμα το παρελθόν. Εμείς κουμάντα δεν κάνουμε μόνο στην κερκίδα. Εμείς δεν γουστάρουμε τέτοια πράγματα. Και φέρνουν τον Κόκε. Εγώ αν ήμουνα νέας γενιάς οπαδός του Άρη. Θα βγάλαζα μια ανακοινωσάρα και θα έλεγα. Άκου, θα μου πει η Ηρακλή και θέλω τη γνώμη σας. Ακούστε κάτι, θα πείτε. Κύριε, πώς το λένε, Κουρουμπαγλά, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Πώς το λένε, ναι. Κύριε Καρυμπίδη, άσο ημίχρονο. Λοιπόν, άκου εδώ.
Εμείς λοιπόν, ο Κόκε ήταν ο μάγος, ο ηγέτης του παλιού του παρελθόντος, του Σάμπιου. Με κόντιδες, με Super 3 παλιό και ιστορίες. Πληρώνεται ο Κόκε. Άκου εδώ τώρα. Τώρα πληρώνεται. Και μου φέρνετε τον Κόκε εμένα, τον παλιό χαρακτήρα, τον κολλητό των κολλητών και εκεί την μπουχέσα με τον κόλο κάτω. Και ο προπονητής δεν τον θέλει. Και βγείτε για να στηρίξετε τον Αναστόπουλο, ο οποίος δεν θέλει αυτό τον παίκτη στον Άρη για ποδοσφαιρικούς λόγους, και εσείς δεν θα έπρεπε να τον θέλατε αυτό τον παίκτη για επικοινωνιακούς λόγους. Αλλά είστε μπούφοι, κουτί, κουτομόγες, που δεν βγάζετε από πάνω τη βρωμιά και τη γλίτσα μια και καλή με μια ανακοίνωση εναντίον του Κόκε. Κόκε, είσαι το παρελθόν του Άρη, είσαι ο σκορδο, ξέρω εγώ, κοντι αυτό και τα λοιπά ιστορία, και δεν σε γουστάρουμε, φίλε, εμείς, και ο προπονητής το στηρίζουμε γιατί δεν απέξει και μπάλα. Τώρα όμως, όπως ήρθε όμως με τα φρύδια ο Μπερμπάντοφ και τους δουλεύει αυτούς, ήρθε με την κοιλιά ο Κόκε στη Γάμα Εθνική. Τραγωδία της τραγωδίας. Συνέχισε, ακούω. Η αλήθεια είναι ότι ο Κόκε, αν επιτευχθεί η μεταγραφή, θα δώσει άλλο κίνητο στους οπαδούς του Άρη. Βέβαια. Δηλαδή θα. Αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα. Όταν κυνηγούσα τον Κόκε, ήταν που έλεγε: θέλω να γίνω δεκάρι, ρε. Να μοιράζω την μπάλα, ρε. Ότι μου αρέσει να παίζω εκτός περιοχής. Και τα πιστεύαν αυτά τα γκαλόπεδα. Τα γκαλόπεδα αυτά εδώ πέρα, τα μπασκετόπεδα. Θέλουν το δεκάρι έξω από την περιοχή. Τα ίδια κάνει και ο Μπερμπάντοφ. Άντε μπράβο. Μέχρι στιγμής. Έτσι. Πάμε παρακάτω, έλα. Και να μην έρθει ο Κόκκι, η ομάδα θα πάει εξαιρετικά φέτος. Εγώ αυτό είδα το Σάββατο. Θα κινδυνεύουν όλες οι ομάδες. Ηρακλή, αν η ζήλια ήταν ψωρά, θα είχε κολλήσει όλη η χώρα, αγόρι μου, να ξέρεις. Τι είπε, Τζόρνταν? Αν η ζήλια ήταν ψωρά, θα είχε κολλήσει όλη η χώρα. Φάει τον Μπερμπάντοφ εσύ. Ένα φίλο μου Αριανό. Το άλλο στον Κόκκι. Ένα φίλο μου Αριανό, όταν τον έλεγα ενδιαφέρεται. Πέρσι, μιλάω για πέρσι, όχι φέτος. Για τον Μπερμπάντοφ, ενδιαφέρεται ο Πάκο και έλεγε: κόψε τι αχλαμάρε, βλάκα. Αυτό το ξέρει. Αυτό το ξέρει. Άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Στη διοίκηση της ΠΑΕ Άρης κάποια στιγμή. Πήγε εσύ στη Βουλγαρία, βρήκε τον πατέρα. Καλά, αυτό δεν το κάνει και αυτομάτως. Και τώρα λοιπόν. Η γνώση του ποδοσφαίρου και την κάρτα του Ευρωπαϊκού. Αυτός ο άνθρωπος μου λέει: έλα, βρε, πιο Μπερμπάντοφ τώρα. Δηλαδή, όσοι είναι στη διοίκηση του Άρη, είναι αυτομάτως, έχουν και τις γνώσεις στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε αυτό μου λέει τώρα: σιγά τον Μπερμπάντοφ. Λοιπόν. Ο Παοξής, η μούρη του, η θυμωμένη, η καταβεβλημένη. Μια χαρά είναι ο Παοξής. Μετά το μάτς έχει να κάνει και με τον Μπερμπάντοφ, να έχεις υπόψη. Εσύ τι ήθελες να πανηγυρίσουμε, δηλαδή, ρε φίλε, χάσαμε. Τι έπρεπε να κάνουμε τώρα. Τι, δηλαδή, έπρεπε να είναι στεναχωρημένος ο Παοξής. Να το απαντήσω. Ναι, να μου απαντήσεις, φυσικά. Στην Τούμπα, τον Ολυμπιακό του Ριβάλντο και των Παιχταράδων, τον κοντράριζες. Πάντα. Και με κερκίδα δυνατή και με ομάδα. Και με διαιτησίες ανάποδες. Σήμερα ήσουν, ξέρεις τι, φιλικούρα ήσουν. Νούλα, σπερμανούλα. Νούλα, σπερμανούλα. Επειδή ακουγόμαστε και ήμουν ο μόνος στο κήπεδο μέσα, σου λέω μισή ώρα και μετά το παιχνίδι, υπήρχε λαός μέσα στην Τούμπα και έβρισε τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αντιπαλότητα. Μανικιούρ θα κάνεις την κυρία Εύη. Μανικιούρ θα πας εσύ να κάνεις. Τι είπε εγώ, δεν θα έπεσε ένα λιτάρα. Μπερμπάντοφ, δεν έπεσε ένα λιτάρα. Και στο λέω τώρα, θα βγει τραυματίας ο Μπερμπάντοφ. Δεν θα πάει στο καφτατζόκι. Προύτσου, προύτσου. Και εδώ θα εκτεθείς. Γιατί πού εκτέθηκα. Πλήρωσε τα χρέη. Ναι. Σήμερα ζαρτιέρες, σου βάλω ζαρτιέρες. Ναι, άλλο. Γουέβες έβαλα. Πλήρωσε τα χρέη. Γουέβες έβαλα, ναι. Γκάτου δουλειές δεν πήρε. Ένας εσύ, ένας ο Βελόπουλος, ένας ο Θωμαίδης, γίνατε ρόμπα στο Σαββίδι. Πλήρωσε τα χρέη που λέγατε δεν θα πληρώσει τα χρέη, δεν θα πάρει δουλειές. Δεν πήρε δουλειές, χρέη πλήρωσε όμως. Mm. Παίκτες μεγάλους φέρνει, τεχνικό μεγάλο διευθυντή έφερε. Ποιον? Τον άρνεσε. Γιατί είναι μεγάλος τεχνικός διευθυντής. Γιατί... Όχι, αυτό θέλει συζήτηση τώρα. Γίνα λίγο από εδώ φυσικά. Με μένα. Ναι. Πόσες μεταγραφές έκανε ο Άρνεσεν. Φέτος. Ναι. Τις περισσότερες. Εκτός από τον Μπερμπάντοφ. 8-9. Να τους πάρουν έναν. Τις υπόλοιπες. Ζαΐρο, Ροντίνγκες. Αντώνης. Όλσεν. Και τι κάνει ο Πάκου με αυτός που έφερε. Τι κάνει. Το αφισβητείς αυτό δηλαδή. Τι κάνει με αυτές τις μεταγραφές που έκανε. Ροντίνγκες, Πεκταράς. Ταχυδυναμικός βέβαιος. Δεν είναι. Πεκταράς. Δεν έκανε τη διαφορά του. Δηλαδή ο Μανώλης ο σκούφαλης τι ήταν. Ποια διαφορά ρε φίλε, τι αγωνιστική είναι αυτή, τι διαφορά να κάνει. Από την περσινή ομάδα, δηλαδή όταν φέραν τον Περέιρα. Ο Ηλίας ο Κάμπας τι ήταν. Όταν φέραν τον Μακ. Όταν φέραν, ξέρω εγώ. Η ομάδα χτίζεται. Κάναν, ρε, ομάδα, κάναν διαφορά. Ένα, έχει αγωνιστική. Ένα λεπτό. Ξέρετε, σου λέει. Κάναν διαφορά οι παίχτες. Ναι. Δεν κάνουν τη διαφορά. Δεν κάνουν τη διαφορά, ρε. Κάνει ο Κίσιου,
Την κάνει να πούμε. Παίζει ο Πέλκας, παίζει ο Κάτσε, παίζει ο Μακ, παίζει ο Αθανασιάδης, παίζει ο Τζιόνης, παίζει ο Τζαβέλας, παίζει ο Βίτορ, παίζει όλη η περσινή λοιπόν, ομάδα. Όλη η περσινή ομάδα. Πού είναι οι κολομεταγραφές, γάμο την πουτά. Θα σου φέρω. Δεν κοιτάμε μπροστά ένα μέτρο. Μισό λεπτό. Έδα, ξεχάσουμε τι βλέπουμε. Μισό λεπτό. Βάζει αυτόν τον ορακοτάγκο τον Ροντρίγκες, παίρνει την μπάλα, έχει μια ταχύτητα. Δεν λέω εγώ τώρα. Παίρνει την μπάλα, έχει μια ταχύτητα, παίρνει φόρα και δεν ξέρει κατά πού να πάει. Και κλωτσάει την μπάλα όπου να είναι. Είδατε να κάνει τίποτα άλλο. Και ένα rebound που πήρε με πιο μάτσε έβλεπα. Για να με, με τον Ατρόμητο και το έστειλε μέσα. Μένιο, για το κεφάλαιο Άρνεσεν και την πορεία του στις ξένες ομάδες που ήταν, ναι. Τρεις μέρες μετά την έλευσή του. Έβγαλα στον αέρα, στο κοπεί νομίζω. Ναι, βέβαια. Έλα, ρε, ο παδό τη Τσέλσι ασχολείται την ημέρα με την Τσέλσι 5 ώρες, βλαμμένος, άρρωστος, Θεσσαλονικιός. Που είπε την πορεία του και το τι έκανε σε όλες τις ομάδες με ονόματα και επώνυμα και ημερομηνίες και ποσά. Λοιπόν, μια που είπες για Τσέλσι. Το μία τρύπα στο νερό είναι λίγο. Λοιπόν, αν θες, θα στο φέρω την άλλη εβδομάδα. Το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε με την Τσέλσι πήρε με τον. Με τεχνικό διευθυντή τον Άρνεσεν. Και εγώ το έπαιρνα. Λοιπόν, καμία στιγμή. Διαχειρίστηκε 500 εκατομμύρια στη Τσέλσι. Έκανε την ομάδα από την αφάνεια κορυφή. Ο Άρνεσεν. Ο Άρνεσεν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έφυγε από την Τσέλσι, παρετήθηκε μόνο του. Δεν το διώξανε, διαφώνησε με τον Μουρίνιο. Μιχάλη, αν ακούς, βγες τώρα. Έλα ρε, ποιος είναι ο Μιχάλης τώρα. Μιχάλη, αν ακούς, βγες τώρα και πες. Είναι ένας σαν και σένα και σένα. Όταν είπες στο Μουρίνιο, βγάλε 5 παίκτες, σου έχω 5 έτοιμους εγώ. Πού είναι αυτοί οι 5, γελάει η κοινωνία. Αμφισβητείς την αξία του Άρνεσεν. Ναι, εγώ την αμφισβητώ, ναι. Ξεφτιλίζει. Η ιερή Αγελάδα είναι. Με στοιχεία και αλλά και να είναι, δεν είμαστε στην Ινδία. Από την 11 που είδα σήμερα παίζει ο Όλσεν. Τι να αξίσω τώρα. Ναι. Από τα δύο. Γιατί ο Γλύκος είναι καλύτερος. Καλύτερος. Δεν με νοιάζει. Εγώ λέω ότι έφερε αυτός. Ναι, αυτός. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Ή να στα ζωγραφίζω. Όλσεν. Άσε ρε. Λοιπόν, ένα λεπτό να μιλήσω. Τα χωριάτικα σε μένα δεν τα κάνει. Όλσεν. Ροντρίγκες. Και ποιος άλλος παίζει. Μέσα. Και Ζάιρο. Αλλαγή. Ναι, βεντάλια τώρα. Να μην ξυθώ πάλι να τα κάνω λίγο αέρα. Τι έφερε. Τι έφερε. Παίζει ο Μακ. Έπαιζε πέρσι. Παίζει ο Κώστα, έπαιζε πέρσι. Παίζει ο Βίτορ, παίζει ο Τζαβέλας, παίζει ο Κάτσε, παίζει ο Πέλκας, παίζει ο Κωνσταντινίδης. Ποιον έφερε γάμο την πουτάρα. Ελληνικά μιλάω. Βλέπεις μπάλα. Βλέπεις μπάλα, συμφωνείς κι εσύ. Είναι, αυτοί δεν παίζουνε. Είσαι άσχετη από μπάλα. Κάτσε ψέματα λέει εσύ. Φεύγω γάμο, κλείστο, κλείστο. Κάτσε λέει ψέματα. Δεν θα με τρελάνετε τώρα. Λέω μπατ αριστερό μπακ, δεν τραυματίστηκε. Αν ήταν καλά δεν θα παίζει αυτός τώρα. Αν με τρελάνετε τελείως τώρα. Φίλε, συγγνώμη. Ο Τσίμερε το δεν τραυματίστηκε, ρε. Α, με σκάσετε τώρα. Ποιο θα βάλει, ρε, στη θέση του. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέλος. Ναι, δίκιο πάντως. Πρώτος. Θα με σκάσετε τελείως τώρα. Λίγο, για να αποκλιμακώσω την κατάσταση. Ναι. Μην αποκλιμακώσεις τίποτα, άστο, ρε. Ο Τζόρνταν εδώ έχει δίκιο και τα δύο ονόματα. Είχε, έχει και δύο τραυματίσματα. Δεν τραυματίστηκανε. Σταμάτα, δεν μπορεί να φέρει κανένα παίχτη. Λέγε ρε φίλε. Μην τραυματίσει για κάνα, αλλά καμία. Λέγε ρε φίλε. Σταμάτησε. Πάνε και ράντισε τα σιτάρια. Σταματήστε ρε. Λέγε ρε φίλε. Ναι παιδιά, εγώ μιλάω. Ρε φίλε, τραυματίστηκανε. Θα πεις το. Γιατί τραυματίστηκαν, ρε, σκόνταψανε. Τι πάθανε. Φίλε, λέγε εσύ είσαι. Να σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε, πριν μιλήσεις, πριν ξεκινήσεις. Εσύ όταν θέλεις να ανέβεις, μειώνεις τον άλλο, τον κατεβάζεις. Εκτός κι άμα είσαι αργιανός και εσύ, τι αλλάζει. Πάω, τι είσαι μόνο. Λέγε. Πάω, πάμε. Γεια, παιδιά. Καλώς. Από Λαμία. Καλώς τον. Από Λαμία. Πού βρέθηκε ρε, πού ήρθε από τη Λαμία Παοξής. Παοξής είπε, δεν είναι Ηράκλης ρε φίλε. Φοιτητής. Ναι, φοιτητής. Θέλω να μιλήσω με τον Ασλαμά. Να το ζητώ. Α, κάτσε, είσαι Θεσσαλονικιός. Ναι. Βεριώτης. Α, Βεριώτης, εντάξει. Γιατί, γιατί από τη Λαμία λίγο δύσκολο. Λοιπόν, Ασλαμά. Ναι. Θέλω να σε μιλήσω για τον Τζιόλι ρε φίλε. Για τον Τζιόλι. Ορίστε. Και ότι ήταν ο πιο άσχετος σήμερα στον ΠΑΟΚ. Ο χειρότερος του γηπέδου. Ο χειρότερος του γηπέδου. Του γηπέδου. Και συμφωνούσε μαζί μου, το είδαμε 30 παοξίδες. Όλοι το είπαν. Που δεν ξέρουν μπάλα δηλαδή. Τι έκαναν 30 παοξίδες. Μπορεί να ήταν 30 αούγνα, πούμε, και να συμφωνούσαν. Καταρχήν, καταρχήν, αδερφέ Βεριώτη. Αδερφέ Βεριώτη. Λαμία είναι. Βεριώτης είπε το παιδί, ρε. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, για τον, με τον Τζιόλι εσύ, όσο έπαιζε στον Πανιόνιο και στον Παναθηναϊκό, είχες ασχοληθεί. Δεν το θυμάμαι, είναι, το θυμάμαι στον Παναθηναϊκό, εγώ είμαι 21 χρονών, δεν το θυμάμαι. Δεν είναι μικρός. Α, είσαι 21. Είσαι 21. Είναι νέο Παοκτσής. Άκουσέ με. Δεν τον θυμάμαι στον Πανιόνιο, στον Παναθηναϊκό, τον θυμάμαι λίγο, όντως δεν ήταν τόσο καλός. Δεν ήταν τόσο καλός. Όσο είναι τώρα. Δεν είσαι καταπιεί στέκα από τότε, μετά την κατάπια τη στέκα. Με βγάζουν κόμπλεξ με τον Τζιόλι τώρα, ας το πω, αν το ξέρεις. Ναι, άκουσέ με. Επειδή ναι, επειδή είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες, πιστεύω, στον ΠΑΟΚ. Α, ναι, είναι, ναι. Βεβαίως. Αυτό είναι τραγικό για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Αυτό είναι τραγικό για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο πιο σημαντικότερος, δεν μπορεί να τον βγάλει άσχετο. Αυτό είναι τραγικό για τον ΠΑΟΚ. Φίλε, έχουν κάνει βασίλισσα αγώνα. Ωραία, φίλε, μία ομάδα. Φίλε, άκου, άκου. Εκτός του Ολυμπιακού που το παραδέχουμε ότι δεν θα έπαιζε ο Τζιόλις. Μία ομάδα στην Ελλάδα που δεν θα έπαιζε αυτή τη στιγμή ο Τζιόλις. Δεν ακούω, δεν ακούω, ρε εσύ, Κωστή. Μιλάει το παιδί. Μία ομάδα στην Ελλάδα εκτός του Ολυμπιακού που δεν θα έπεσε ο Τζιόλις βασικός. Στον Ατρόμητο. Για μένα, να σου πω τη γνώμη μου. Στην Τρίπολη. Για μένα να σου πω. Δεν μου αρέσει, ρε φίλε, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Ρε φίλε, ένα δευτερόλεπτο. Τώρα, αν μου πεις να έπαιζε στη Λαμία, στη Λαμία που είσαι, ναι, δεκτό. Ένα δευτερόλεπτο, κάτω μια ερώτηση, πες του. Γιατί, συγγνώμη λίγο. Ρε φίλε, τον Μπασινά, ο Μπασινάς, ο Μπασινάς, σου άρεσε. Φυσικά και μου άρεσε ο Μπασινάς. Δεν μιλάω μαζί σου, αδερφέ. Ρε, συγγνώμη. Κάτω μια ερώτηση. Συγγνώμη. Μισό συγγνώμη. Εσένα σου αρέσουν δηλαδή οι χαφ, οι αλλοκαθαριστήρες. Αυτό εδώ. Ρε φίλε, κάτω μια ερώτηση. Γιατί ο κάθε η μπάλα πίσω ή δεξιά-αριστερά. Αλλά σε δικαιολογώ. Εσύ είσαι η γενιά του PlayStation. Ναι. Κατάλαβες. Εγώ, αγόρι μου, εκεί, στη θέση εκείνη, έχω δει Δαμανάκη. Έχω δει Τερζανίδη στον ΠΑΟ. Κατάλαβες! Δεν είδε, δεν είδε. Δεν είδε. Εσύ, εσύ Τερζανίδη, ούτε καν τον ονειρεύεσαι! Ρε φίλε, Μάριε, ας κάνω μια. Εγώ έχω δει εκεί Τερζανίδη! 40 παιχνίδια σαν πιτσιρικάς! Έχω δει Γιάννη Δαμανάκη! Και τώρα βλέπω Τζιόλι, ρε φίλε! Σε παρακαλώ πολύ! Μίλα με τον Τζόρνταν! Ρε εσύ, φίλε, άκου να σου πω κάτι. Ρε ποιο Τζόρνταν θα μου απαντήσει, γιατί σε όποια ομάδα πηγαίνει ο Τζιόλι. Παίζει, είναι εθνική. Καλά, καλά, μου επιτρέπεις. Έτσι βλέπεις. Ο κάθε προπονητής γιατί τον βάζει, αυτό πες το να. Είναι τόσο άσχετη και όλοι οι προπονητές. Καλά, δηλαδή, εσύ τι βλέπεις, ρε φίλε. Ο Κεντήρα, ο Κεντήρα πήγε Ρεάλ και Ζουβέντους. Σου αρέσει ο Κεντήρα? Όχι, γιατί δεν είναι ίδιοι παίχτες με τον Κεντήρα. Βρε, ο Κεντήρα σου αρέσει? Όχι, δεν μου αρέσει. Έχει παίξει Ρεάλ και παίζει Γιουβέντους. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Έτσι βλέπεις μπάλα εσύ. Δες λίγο μπάλα, παλικάρι μου. Δες λιγάκι. Μιλάμε τώρα για Τζιόλι, τι είπα τώρα για Μανώλη Σκούφαλη, παικτούρα. Δεν θα μαλώσουμε, να είδε πως δεν θα μαλώσουμε. Αλλά γιατί παίζεις οποιαδήποτε ομάδα πηγαίνει ο Τζιόλις, μπορείς να απαντήσεις. Γιατί παίζει ο Κεντήρα Γιουβέντους, σου λέω, γι' αυτό. Δεν μπορεί να απαντήσει, αφού σε απαντάει. Γι' αυτό, ρε φίλε, γιατί εδώ. Γιατί ο μάνατζερ, ο Λούκας, η Λίβερπουλ παίζει με βασικό τον Λούκας. Ρε που είστε σαν μεσκιά. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι ο Τζιόλις είναι καλύτερος. Έτσι. Τι πω, ρε μεγάλε, ακούστε, σου λέω! Εντάξει. Η Λίβερπουλ έχει στη θέση τον Λούκας. Το ομολογώ. Ο Τζιόλις είναι καλύτερος. Ερώτηση. Από τον Λούκας. Βέβαια. Ερώτηση. Βέβαια. Και δεν είμαι και Λίβερπουλ. Ερώτηση. Ναι. Σε μάτς τα οποία ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει την κατοχή της μπάλας. Σε μάτς που ο ΠΑΟΚ θέλει να ανεβάσει την ομάδα του ψηλά. Και σε εμάς τα οποία ο ρυθμός του παιχνιδιού να το κατάλαβα αυτό που είναι δυνατός. Χωράει ο Τζιόλις σε υψηλό επίπεδο. Γιατί με την Dortmund τον είδες και δεν χωρούσε. Που ήταν ίδιο μάτι με αυτό που με μιλά. Με την Dortmund ο Τζιόλις θα μπορούσε να διακριθεί και διακρίθηκε. Γιατί έπαιζε ο ΠΑΟΚ 30 μέτρα την άμυνα. Ήταν στα λίγα μέτρα μεταξύ τους. Τρία αμυντικά χαφ άμπαλα και τρία center back άμπαλα. Που μπορεί ο Τζαβέλας να ξέρει πιο κρεμαστήκαν πολύ μπάλα από τα δοκάρια εκεί πέρα όλη τώρα. Και όταν έπαιρνε την μπάλα αγόρι μου... Έβαλες μπροστά double decker, διόρροφο λεωφορείο. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε την μπάλα αγόρι μου, ένας χαφ που θα έχει ποιότητα, θα την κρατούσε, θα την έβγαζε, δεν την έβγαλε. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, τελευταίο για σήμερα τώρα. Ούτε να κρατήσει μπάλα μπόρεσε, ούτε να μοιράσει μπροστά για να βγάλει κόντρα. Είναι ίδιον της γενιάς σου. Έχετε, εγκομιάζετε
πλέκεται το εγκόμιο και όχι το πουλόβερο όπως θα έπρεπε, του Τζιόλι. Αν δεν πω και μια αλήθεια για τον Μπερμπάντοφ. Εγώ ρε παιδιά, δεν τον παρεξηγώ τον Μάριο, γιατί δεν το γνωρίζει σου λέω. Να σα πω και μια αλήθεια για τον Μπερμπάντοφ. Έχει το Ροντρίγκε Εκστρέμ και το Ζαϊρο Εκστρέμ. Ναι. Έχει το Μακ που μπορεί να παίξει και Εκστρέμ. Γιατί παίζει μπακάφ. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνει 15 γκολ ο Μπερμπάντοφ στο πρωτάθλημα, πετάξτε έξω τον Κλάου, βρείτε ένα δεκάρι καλό και όχι τον Μπέλκα. Παίξτε 4-2-3-1 και μπάλα να δείτε και Μπερμπάντοφ να σχολάρει. Αβάλλει τζιόλι δεν κάνει. Μάκη και Ροντρίγκες λες στέριγες, ε. Πώς, Μάκη και Ροντρίγκες. Πάλι να παίζω το ίδιο ποδόσφαιρο με Πόρτομα. Πάλι να σας πω μια βάση τώρα για να ξέρετε. Δεν συμφωνώ. Ο Μακ δεν έχει καλά τελειώματα. Τα σούτ του τα δικά του τα σούτ είναι ταχυδυναμικά. Φεύγουν όπως πάει το αεροπλάνο προς τα πάνω. Αν η φάση, εδώ μιλάω Δήμο για να τα ακούς. Αν η φάση στον γκολ που έβαλε με την Ντόρτμουντ το έκανε 3 μέτρα πίσω το σούτ, out θα πήγαινε η μπάλα. Βρήκε δοκάρι και μέσα γιατί ήταν πιο κοντά στην αιστεία. Ενώ ο Ροντρίγκες παστελώνει κάθε παιχνίδι 4-5 τα γκολ. Είναι εξτρεμιστής, είναι πουταδόρος. Είναι εξτρεμιστής, Βάσκος. Ιρλανδός. Μάρια, μια ερώτηση. Ναι, και πάμε στο τελευταίο. Μπασινάς πιο πάνω από τον Τζιόλι. Ναι, καλά. Ναι. Και πολύ καλό πεναλτίστας και τα σχεδιά δεν βάζει. Ο Τζιόλις ηρεμεί το παιχνίδι, έχει δύο στοιχεία καλά. Ηρεμεί το παιχνίδι και έχει τη μακρινή παλιά. Την καταπληκτική μακρινή τη σαραντάρα που λέμε την 35 παλιά. Και ο Λάζαρ και την κάθε την παλιά. Ποια την παλιά, βρε. Αλλά νομπόα. Κάθε την παλιά, πού ρε. Ποια κάθε την παλιά. Το χώρο και κάθε την παλιά, ωραία. Είχες δηλαδή 15 μέτρα από την ευθύνη του 20 να κάνει κάτι. Όχι 15-20 μέτρα, στα 7-10 μέτρα μπορεί να κάνει παλιά. Και εγώ στα 7 μέτρα χωρίς πίεση κάνω. Είναι αλάνθαστο ο Τσιγκολίτη αυτό, να ξέρει. Πόσε κάθετε έχει κάνει φέτο το πρωτάθλημα τη Πάρα πολλέ. Κάθετε. Πάρα πολλέ. Σιτέ κάθετε. Δεν παρακολουθείτε τα παιχνίδια φέτο. Πάρα πολλέ. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Φουρτούνη σήμερα που πήρε μπάλα, περπάτησε 15 μέτρα και την πέταξε κάθετα, να μην το κάνει και ο Τζιόλι. Τι να κάνει ο Τζιόλι, ρε. Αυτό λε. Ο Τζιόλι δεν είναι γι' αυτό. Αυτέ είναι οι κάθετε. Ο Τζιόλι είναι για να ηρεμεί το παιχνίδι, λέμε, και να βγάλει την παλιά τη μακρύ. Και στι κάθετε τη κοντινή είναι ωραίο. Τέταρτο ο Πάοκ με τον Τζιόλι και με τον Περπάτη. Τέταρτο. Άντε, τέταρτο. Πώ ηρεμεί το μάτσα να σπέξει την Και αυτό που σα είπα σήμερα το δείτε αύριο για τον Ρομπέρτο. Ήταν ο κορυφαίο του αγώνα σήμερα. Τελευταίο για σήμερα. Ναι. Καλησπέρα παλικάρια. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνετε καλά, από Επτάλοφο παίρνω. Από Επτάλοφο. Παοξίτς ήμουν σήμερα και ένα γάβρος. Έλα. Καλά έκανα, ε. Τζόρνταν. Παοξίτς τότε δεν ήσουν ποτέ. Ποτέ. Καλά ρε Τζόρνταν, δώσαμε 2 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε περιφερειακές δουλειές. Άσε τώρα, μην περιμένεις. Ωραία, ωραία. Δώσαμε 2 εκατομμύρια για περιφερειακές δουλειές. Ζητάμε τώρα για τον Περπάτο. Φτιάχνουμε ομάδα να παίζουμε γρήγορα. Και κρατάμε Τσιόλι, παίρνουμε 2 εκατομμύρια ευρώ τον Μπερμπάτοφ. Γιατί αργεί η έχουμε ομάδα. Έχουμε το Κατσούλι τον Κάτσο που είναι γρήγορο. Ε? Αργεί η ομάδα. Τι γρήγορη. Πετάει ομάδα. Θα βάλει μέσα άλλο τώρα αφού ο Χαρίσης δεν είναι ακόμα έτοιμος. Καλά. Ποιο θα βάλει μέσα. Ο Χαρίσης, οι μεταγραφές του Άρνησεν που είναι. Ποιο Χαρίσης. Άσε ρε τώρα, ρε. Θα με πει ποιο Χαρίσης τώρα, ρε. Οι μεταγραφές του Άρνεσεν, λέω, πού είναι. Ο Χαρίσης γαφάρα να το ξέρει. Από το Χαρίσης περιμένει δηλαδή να παίξει μπάλα. Πού είναι το Άρνεσεν. Εσύ περιμένει το Τζίμιροτ. Εσύ περιμένει το Χαρίσης και τον Τζίμιροτ. Δεν ήξερε τη γιαγιά του. Το Τζίμιροτ δεν ήξερε τη γιαγιά του. Ναι, ποιον ήξερα από εκείνους που σου φέρε ο Άρνεσεν του παιχτάρα. Κοίταξε φίλε, για να μην αδικείς τώρα και τον τεχνικό διευθυντή. Άκαλε, άκαλε να μην πονέσει ο τεχνικός διευθυντής. Ο Ξανθούλης εκείνος, ναι. Τη συνέντευξή του και βάζει ένα φίλε, ο ένας έχει center for. Ο ένας έχει center for, άκου τώρα να πούμε. Ο ένας έχει center for Μπερμπάτοφ. Αυτός έχει τον καπνίδι, ο άλλος έχει τον βέλιο, άκου τώρα μαθαίνεις. Ο Σάμπο, ρε ποδοσφαιριστής, ο Σάμπο. Όχι. Αλλαγή θα βάλω το Σάμπο να μου αλλάξει ρυθμό. Μαζί σου είμαι, δεν μ' αρέσει και εμένα. Ίσως η χειρότερη μεταγραφή. Γιατί δεν σας αρέσει, ρε παιδιά, ο Σάμπο. Ο Σάμπο είναι ίσως, ο ξάδερφος του Τζιόλου. Ίσως δεν βγει. Ναι. Ο Σάμπο, ρε αγόρι μου. Ο άλλος έχει εκτός 18ας 10 παίχτες σαν το Σάμπο. Βρε αγόρι μου. Βρε αγόρι μου. Γάβρος έγινα. Ναι, ίσως εσύ που αξίζει πάρα πολύ. Φίλε, μην ξεχνάς όμως ότι ο τεχνικός διευθυντής τι δήλωσε. Τι δήλωσε. Εγώ δεν το λέω για τον υπερασπιστό. Λέω τι δήλωσε. Τι δήλωσε. Δήλωσε ότι οι παίκτες που έφερα θα έχουν μια μεταπολιτική αξία και θα τους χρησιμοποιήσουν. Έτσι δήλωσε. Από αυτούς εδώ θα πουληθεί οι παίκτες. Εγώ σου λέω τι. Πώς θα πουληθούν, αφού παίζει ο Κωνσταντινίδης και ο Πέλκας και ο Μακ.
Δεν διαφωνώ. Μενιό, έπαιξε ο Ολυμπιακός με Άρσεναλ και έπαιξε το πάνω με τον. Πες μου αυτή τη στιγμή. Τώρα παίζει ο Μπέλγας τώρα. Τώρα παίζει ο Μπέλγας. Τώρα μου αφήσει τον Μπέλγα. Πριν τρεις εβδομάδες έλεγε. Βρε, είστε τυχεροί. Κατά λάθος σας βγήκε, βρε, ο Μπέλγας. Ναι, κατά λάθος. Μετά από δύο εβδομάδες πράξιμο στον Μπέλγα. Σε δύο εβδομάδες πάλι λέτε. Άιτε τυχεροί ήσασταν, επανήλθε ο Μπέλγα. Ελληνικά δεν μιλάμε. Ελληνικά μιλάμε. Τι λέμε. Οι μεταγραφές του Άνεσιν που είναι, ρε παλικάρι. Σου είπα, ρε παλικάρι. Οι τρεις είναι που παίζουν. Οι δύο αυτή τη στιγμή είναι τραυματίες. Ποιοι είναι οι τρεις που παίζουν. Ο Όλσεν, ο Ροτρίγκες και ο Ζαϊρο. Και τι κάνουν αυτοί στον Ζαϊρο. Λοιπόν, τέλος. Θα είμαστε εδώ, όχι την άλλη Κυριακή, γιατί θα κάνουμε ρεπό. Θα είμαστε... Είναι χειρότερος από τον Ιτάν. Δηλαδή τώρα με βάζει τον Ζαΐρο με τους Αλπικίδες, ας πούμε. Με βάζει τον Ζαΐρο με τους Αλπικίδες. Πόσα γκολ έκανε ο Ζαΐρο. Ο Ζαΐρο. Ναι. Θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς πώς θα κάνει. Ο Αλπικίδες έκανε 10 για πλάκα. Πότε. Ο Σαλπικίδης. Σαλπικίδης. Τελευταία δύο χρόνια μπορούσε να σκοράρει. Για πλάκα. Δύο έβαλε τώρα μετά. Για πλάκα. Πλάκα. Έλα, λοιπόν, μετά το Ηρακλής πάω και εδώ έχω να πούμε πολλά. Bye bye. Bye bye.